Καταλαβαίνει σήμερα, καλέ συνάδελφε, τι εστί πίεση. Πρωταθλητισμό. Εγώ να καταλάβω τι εστί πίεση είναι. Το καταλαβαίνει. Οι ηλίθιοι όλοι που έχουμε μπλέξει. Α, δεν είναι, δεν είναι. Δεν ξεκινάμε καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι τα πράγματα. Αρχίζω και μου τη δίνει τα νεύρα. Δεν είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους βλάκες γύρω μας. Δηλαδή, πόσους να αντέξουμε. Γι' αυτό άλλος φίλος είναι πιο έμπειρος από σένα. Εννοείται ότι είναι πιο έμπειρος από μένα, ρε φίλε, αλλά εγώ βάζω αυτό κόλλο όλη την ώρα. Εσύ δεν το αντέχεις, να φαίνεται. Εγώ το αντέχω. Οι ηλίθιοι που έχω γύρω μου μου δημιουργούν πρόβλημα. Εντάξει, ότι στην 20η αγωνιστική θα είμαστε, ξέρω εγώ, με. Πώς το λένε, υποβασταζόμενοι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Κερδίζει, δηλαδή, χάνει ο ΠΑΟΚ. Στην τσίτα. Θα είσαι. Ηλίθιοι. Με το πιστόλι στο κρόταφο. Ζώα. Το αντέχεις αυτό. Δεν είναι, είναι βλάκες. Δηλαδή, αρχίζεις και κουράζεσαι την 10η αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Είναι βλάκες όλοι. Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί επηρεάζει πολύ την ψυχολογία μου. Μάλιστα. Και είμαι στην τσίτα. Καμία Μπούντου δεν έγραψε για το πέναλτι. Αθήνα έγινε η δουλειά και η Μπούντου μετά κάθισε και τα άλλαξε. Ωραία. Από Αθήνα μας την κάνανε. Αυτόν που το έκανε, θα, πώς το λένε, μέχρι να βρει μαύρο χιόνι θα τον κυνηγάω. Σε όποια δουλειά κι αν είναι. Αυτά για να μην χρεώνεται η Ελενίτσα τώρα τζάμπα. Με υπογραφή της αλλάζουν κείμενα. Θα σου πω εγώ από αύριο. Από σήμερα μάλλον. Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Είναι πρώτος. Και η πρώτη που είναι για ξεφωνητό είναι οι δικοί μας που την έχουν δει επαναστάτες. Και εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Πρώτη αυτή. Δεύτερη, οι ασλαμαδοτσαλτίδιδες. Αυτοί εδώ όλοι, κομπλεξικοί. Κρίμα είναι. Όχι, κρίμα είναι. Θα σου πω εγώ τι κρίμα περιμένουν είναι. Περιμένουν να δουν στην κοινότητα της ομάδας τους. Περιμένουν να πάει μία ώρα το βράδυ για να δουν την ομάδα. Καλά τους. Που υπάρχει η ομάδα τους και βγάζουμε καμεροκάματο. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τρίτη. Οι τύποι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή χθες προσπαθούν να πείσουν πάλι τα ίδια με πέρσι μετά τον ημιτελικό ότι ο ΠΑΟΚ είναι χαλήφης. Για ένα πέναλτι μας. Έσκασαν, ρε. Τρεις μήνες περιμένουν την ευκαιρία. Εντάξει, ρε αγόρι μου, εγώ τώρα οριοθετώ. 11 μάτς περιμένουν. Ωραία, ποιοι είναι οι εχθροί μου. Πρώτα βάζω τους δικούς μας καθυστερημένους που νομίζουν ότι θα πάρουν πρωτάθλημα παίζοντάς το επαναστάτες από τον καναπέ. Ωραία, δεύτερη. Εντάξει, οι. Πώς το λένε. Οι ασλαμοσαλτίδιδες. Τρίτη, οι στημένοι. Θα γίνει μακελιό. Και ως όσον είναι αυτό, σωθεί το. Να ξέρετε. Δεν θα μας πάτε τα νεύρα όλη την ώρα. Δεν θα μας τα σπάτε τα νεύρα. Είναι οι τρεις λίστες. Ωραία, που είναι εχθροί μου. Μας. Και θα γίνει μακελιό. Κανονικά. Όσο κακό μπορούμε να σας κάνουμε, θα σας κάνουμε. Είστε λίγοι. Είμαστε λίγοι. Αριθμητικά. Ξεκάθαρα είμαστε λίγοι αριθμητικά. Αλλά αυτοί που ταξίνουν και βλέπουν και νιώθουν τι γίνεται, να σταματήσουν να ταξίνουν. Όταν βλέπεις κάποιον στο Facebook που επειδή δεν μάμισε τελευταίο 8μηνο βγάζει τον επαναστάτη από μέσα του, βρίστονα. Βρίστονα. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Τι Ολυμπιακός να σε βρες, ζών. Τι Ολυμπιακός να σε. Που πήρε σε κανονικό πέναλτι. Σου και κάνω... θα έχουμε και τύψεις. Βλάκα. Σου κάνω μία απλή ερώτηση. Και να σε βάζω σε ένα άλλο σκηνικό. Δεν δίνει το πέναλτι ο Παπαπέτρου. Ναι. Τι ακολουθεί από τους Παοξίδες, καρά του ΠΑΟΚ. Μα και λιώ, ρε. Πάλι. Ναι, ρε, γιατί έβαλε τον Κάνιας. Όχι. Για τη διαιτησία. Α, καλά που πήραμε την ΕΠΟ και ξέρω εγώ. Και, δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Δεν πάμε πουθενά. Πραγματικά. Φεύγεις καρά τις 5 το πρωί. Εύκολα. Άμα δεν δώσεις το πέναλτι. Εύκολα. Χθες θυμόμασταν εκείνο το ΠΑΟΚ Ηρακλής που... Πρέπει να αποχώρησα από το γήπεδο γιατί έπρεπε να βγω τηλεόραση βασικά και δεν θα έβγαινα ποτέ. Στο 93 σφίριξε τη λήξη. 93 και 4 δευτερόλεπτα ήμουν ήδη στο τελευταίο σκαλί. Γιατί λέω μετά θα φύγουμε 5 ώρα το πρωί από εδώ. Αυτή είναι η κύρια πίεση. Αυτή είναι η κύρια πίεση για να καταλάβει τόσο κάνει τους Κινέζους. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Εκεί που έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και λες εδώ είμαι καλυμμένος, τσουπ την τρώω στη μαχαιριά. Την τρώω στη μαχαιριά. Του λε, λέει, είναι πέναλτι, μην κάνετε τίποτα. Έχουμε δει το βίντεο, λέει. Ωραία, και αλλάζουν το κείμενο με την Ελένη, της Ελένης στην υπογραφή. Θα σου πάρω το κεφάλι. Όπου σε βρω. Όπου σε βρω. Ένα μέτωπο αυτό. Δεύτερον, ο άλλος, 30 φορές σε μια εκπομπή,
Η χωριάτικη. Ωραία. Ο Ασλαμάς. 10 φορές σε μια εκπομπή. Η αντιδράση σας είναι Ολυμπιακού. Τι λες, Βεζόν. Τι λες. Έλα, έλα, τα φάσα μπινερίκια σου εδώ. Έλα. 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 Με τη συμπλεγματική ομάδα του Μάντσεστερ. Καλά σας πάει η City. Καλά σας πάει. Έχεις να δεις την πλάτη της. Καλά. Γιατί την άλλη ομάδα σου τη διέλυσες. Και φταίει ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Γαύρους και αυτά δεν ασχολούμαι καν. Live Sport. Μαζέψτε ρε τον τέτοιο το χατζηδικάκια. Μαζέψτε τον να. Μαζέψτε τον και θα τα ανοίξουμε και θα τρέχουμε πάλι στις ενώσεις. Μαζέψτε τον να. Και ο άλλος ο πειρατικός. Και τότε με το πειρατικό. Ωραία, φτάνει. Αλαφούζος, Μαρινάκης, το ένα το άλλο φτάνει. Κλείσε λίγο τα τέτοια. Κλείσε λίγο τα χέρια. Κλείστε και τα πόδια. Φτάνει. Έχουμε κερδίσει και είμαστε να πούμε με 800 παλμούς. Αντί να ασχολούμαστε πώς θα στείλουμε κατάλληλο στη Νέα Σμύρνη. Οπαδούς εννοείς. Εννοείται ρε. Τάλιρο. Ναι ρε. Χιλιάδες. Ναι εννοείται, δεν κατάλαβα. ΠΑΟΚ δεν είμαι. Δεν έχεις δει στην ομάδα σου πόσο καιρό. 4.000 Βόρειοι και 1.000 Αθηναίοι. Ατάλληλο. Χωράνε. Μια χαρά χωράνε. Φιλόξενο γήπεδο. Τι θα σου πει ο Σαμάνης, το 20 σου και δεν το δώσει. Για χαζό τον έχεις το Σαμάνη. Είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη. Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτό, το ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η μαχαιριά είναι πολύ, πολύ κακό πράγμα. Πολύ κακό. Μονάζει γά κατά του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται και εντός ΠΑΟΚ. Το πρώτο αυτό είναι. Απολογούμενος ο ΠΑΟΚ κάθε Δευτέρα. Για ό,τι συμβαίνει. Είτε αδικηθεί, είτε ευνοηθεί, είτε δεν ευνοηθεί, είτε ευνοηθούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή στο Πλατανιά Κέρκυρα μπορεί να φταίει ο ΠΑΟΚ. Απολογούμενος ο ΠΑΟΚ. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη και πρέπει εμείς να αντέξουμε άλλες 20 αγωνιστικές. Έτσι. Και η ομάδα σου και ο προπονητής σου όλους βάλτε μέσα. Γιατί και αυτοί έχουν αυτό το πράγμα. Έκανε μαγιά ο Λουτσέσκο χθες. Με 4-4-2. Όχι, με πολλά πράγματα τα οποία λειτουργήσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην πιέζεται. Εννοείται. Σαν να μην υπάρχει κόσμο που τον ξεφωνίζει. Αυτό πήρε τις αποφάσεις του, σωστές, λάθος, πήρε τα ρίσκα του. Πήρε το αποτέλεσμα, το κέρδισε. Ναι. Τελείως. Έβγαλε μια προσωπικότητα, την έβγαλε. Εκεί που λέγαμε ότι ακούει, ότι πειράζεται, ότι λειτουργεί σύμφωνα με την κοινή γνώμη κτλ. Τώρα άκουσε το αντίθετο. Που νομίζω ότι έκανε λάθος για τον Κουλούρη, έτσι νομίζω. Τι νομίζω. Με τη χρησιμοποίησή του. Γιατί? Γιατί το παιχνίδι είναι για Πρίγιοβιτς. Σόπα, γιατί. Γιατί είσαι 70-30 κατοχή και κάνεις 50 γεμίζοντας στην περιοχή του ατρομήτου. Είναι άλλο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι περιοχής Πρίγιοβιτς. 5-6 καθαρές φάσεις στον ατρομήτου που δεν έκανε κανένας. Λίγες έχεις. Ποιος είχε περισσότερες. Τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά θα πιάσουμε μετά τώρα. Εντάξει, συμφωνούμε, διαφωνούμε, θα δούμε. Ωραία. Ο άλλος ήρθε από την Κίνα. Εντάξει. Δεν μα είναι. Είπε όχι. Το ρώτησα εγώ και ήμουν σίγουρος να πάρει. Θα μπορούσε να καβατωθεί, εννοείται. Αλλά δεν. Σου λέει όχι. Εμένα γιατί δεν θέλει να μειώσει τον Κουλούρη. Καλά κάνει. Του κάνει τη δουλειά Κουλούρη. Ως αποτέλεσμα. Δεν κρίνω το αποτέλεσμα εγώ. Όχι, από το 2-1. Σαν εικόνα. Του κάνει κακή δουλειά, ξέρω εγώ. Δεν ήταν ομαδικός. Δεν ήταν κινητικός. Δεν έπαιξε ξύλο. Δεν είναι στη φάση του γκολ του δεύτερου μέσα. Δεν έφτασε δεν τελική. Έχει, εντάξει, δεν τι να πεις ότι τον προετοιμάζει για τον επόμενο αγώνα, δεν ισχύει και αυτό, δεν γίνεται. Γιατί στον επόμενο είναι κατανοητό. Δεν έχει, δύο φορ έχει. Αφού τον Μάκ τον βλέπει για φορ, ενεργοποιεί και τον άλλον. Πότε στο πάω Ατρόμητος. Στο πάω Ατρόμητος, τι. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Μαγκιά του. Δεν, αφού κέρδισε, μαγκιά του. Άμα έχανε. Δεν είναι έτσι, όχι. Ρε, αγώρι, γιατί θα ισχύει και το άλλο. Ότι άμα έχανε θα ήταν όλα στραβά. Δεν είναι όλα στραβά. Να κάνουμε. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι έτσι. Επειδή έχασε τον Ολυμπιακό όλα στραβά. Δεν σου λέω ότι είναι έτσι. Σου λέω πώ θα αντιδρούσε το κοινό. Εγώ σου λέω ότι ενεργοποίησε τον δεύτερο φόρτο. Είχε ένα παιχνίδι με την Ελπίδων, του έδωσε και το χθεσινό. Τώρα μπορεί να πει ότι τον έχω ενεργό. Δεν είναι τόσο μυστήρια τα πράγματα. Το έχω λίγο θολό το παιχνίδι στο μυαλό μου, αλήθεια το παραδέχομαι. Δεν ξέρω, εκεί που μετά το τέλος είχα την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλή εμφάνιση, το ξανασκέφτομαι και νομίζω ότι αρκετά πράγματα δεν πήγαν καλά στο παιχνίδι παρότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αυτά γίνονται. Νομίζω ότι και η μία θέση και η άλλη είναι υπερβολική, νομίζω.
Ούτε πολύ καλά πήγε ο ΠΑΟΚ, ούτε πολύ άσχημα πήγε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ότι προσαρμόστηκε στις ανάγκες του αγώνα. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή με τον Αστέρα ήταν καλύτερος. Σαφώς ήταν καλύτερος. Ναι, ήταν και χειρότερος ο αντίπαλος. Ναι. Σε μεγάλη εκτίμηση τον Ατρόμητο. Ναι. Αμυντικά. Δεν έκανε τίποτα δημιουργικά. Σοβαρό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω αν είναι ο Άρντα και τα λοιπά και μόνο στο. Σου κάνει τρεις καθαρές φάσεις περισσότερες που σου έχει κάνει αντίπαλος στην Τούμπα. Ναι, με τυχαίο τρόπο. Λάρισα, θύμισε. Οκ, okay, ναι, μαζί σου. Με αλλαγές παιχνιδιού. Τρεις πάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν χρόνο. Εντάξει, του τεκινή τελική φάση δεν είναι. Είναι και τρεις και τέσσερις πάσεις. Ομάδα που κλέβει παιχνίδι και καλά κάνει, η οποία όταν θα χρειαστεί να παίξει προδόση πρωτοβουλία για να πάρει κανένα πλατανιά, κανένα αυτό στην έδρα της, θα έχει πρόβλημα. Και αυτό ισχύει και με άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες. Εγώ σου λέω ότι είχε τέσσερις απουσίες και ο προπονητής βρήκε τρόπο να προσαρμοστεί. Μα έτσι να... θα έπαιζε πάλι. Ναι, μαζί σου. Ωραία. Να είναι επικίνδυνος, να σου κάνει 0-1 να σου κλέψει το παιχνίδι όπως έκανε και στο ΟΑΚΑ και στον Καραϊσκάκη. Ωραία, αλλά βρήκε τρόπο εσύ να νικήσει τον Γιαννιώτη που για μένα είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας που υπάρχει με διαφορά από δεύτερο. Αυτή ναι. τη στιγμή που μιλάμε. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟ 24. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Για τα ποδοσφαιρικά, για τα έξω ποδοσφαιρικά, για την απόδοση της ομάδας του ΠΑΟΚ, για τους παίχτες του ΠΑΟΚ, για όσα υπόθηκαν, για τη βαθμολογία, τα επόμενα παιχνίδια. Ανοιχτή είμαστε να διαβάσουμε μηνύματα. Η εικόνα της βαθμολογίας έχει τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ μαζί στην πρώτη θέση με 21 βαθμούς. Στα αποτελέσματα βλέπουμε βεβαίως ότι έχουν 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες. Η διαφορά έχει να κάνει με το ότι η ΑΕΚ έχασε ένα μάτς στην έδρα της, αλλά έχει κερδίσει 2 μάτς εκτός έδρας. Κάναμε ποιους έπαιξε εκτός έδρας. Με την Λαμία. Με τον Πανιόνιο. Με τη Λαμία στο Περιστέρι και τον Πανιόνιο. Πανιόνιο εκτός Λεκανοπεδίου δεν έχει νίκη. Και τι να κάνουμε που έχει μάτς πολλά στο Λεκανοπεδίου. Θα κερδίσω και εγώ τη Λαμία και τον Πανιόνιο. Ναι. Εγώ κέρδισα τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ δεν τον κέρδισε. Είμαστε μαζί ενώ έχω παίξει την έδρα της και δεν έχει παίξει τη δικιά μου. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Και η ΑΕΚ έχει Ευρώπη ή δεν έχει όμως. Να χαίστηκα. Μετράει η Ευρώπη στο που παίρνει τους πόντους της Ευρώπης. Δεν θα έχει σε λίγο. Τι δεν θα έχει, θα περάσει. Μέχρι το θα έχει λιγότερα παιχνίδια. Θα έχει τι? Αραιό πρόγραμμα. Καλά, καλά. Κάτσε ένα χιαστό ακόμη. Σιγάρε. Χωρίς... Το ίσως το πρόβλημα θα είναι ότι ιδέες. Έχει. Ιδέες. Όχι, ιδέες όχι, όχι καλά. Φίλε, μιλάμε για τραγωδία και οι δύο. Χειρότερο ο Παναθυναϊκό, βέβαια. Εντάξει. Στα ντέρμπι και ο Πάοκ ήταν τραγικό. Ναι, μαζί σου. Η ΑΕΚ δεν ήταν τραγική στα ντέρμπι. Ίσως αυτό... να έχει πρόβλημα και με τον προπονητή πλέον να λείπει και ο προπονητή. Να τιμωρηθεί με κανένα μήνα, δύο. Δηλαδή θα έχει και άλλου είδους θέματα. Αλλά έχει μια οργάνωση, έχει μια συσπήρωση, έχει ένα μια καλό ορμή, κλίμα. Έχει μια ορμή. Ξεπερνάει έτσι τα προβλήματα. Τα καταφέρνει καλά. Ατρόμητος και Ολυμπιακός είναι αμέσως από κάτω με 20 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα πιο δύσκολα παιχνίδια μέχρι τέλος του πρώτου γύρου. Έχει Ξάνθη, Πανιόνιο εκτός, Παναθηναϊκό εντός και τον Πλατανιά έξω στο τέλος. Ενώ οι άλλες ομάδες έχουν αρκετά παιχνίδια στην Αθήνα, με τον Απόλλωνα, με Πλατανιά κτλ. Θεωρητικά έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά επαναλαμβάνω. Τι έχουν οι άλλοι, για πες μου. Είναι λίγο παράξενη η κατάσταση. Δες λίγο το πρόγραμμα, έχει ενδιαφέρον. Με το πώς παίζει ο καθένας. ΑΕΚ Πλατανιάς. Εντάξει, άσως, πάμε παρακαλώ. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Κέρκυρα Ολυμπιακός. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Πάμε παρακαλώ. Την επόμενη αγωνιστική έχει Λεβαδιακός ΑΕΚ. Δύσκολο. Ολυμπιακός Απόλλων. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ναι. Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Πάμε. Πρώτη τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΑΕΚ Κέρκυρα. Πανετολικός Ολυμπιακός. Δύσκολο. Και ξέρω εγώ τι άλλο έχει. Απόλλων Ατρόμητος. Και τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. Πλατανιάς ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Απόλλων. Ολυμπιακός Παζιάννενα. Ξάνθη Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Ναι. Έτσι τελειώνει. Άρα με 4 στα 4 το σηκώσαμε. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ κάνει επιτέλους δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, ίσως και να πάρει τη φόρα που χρειάζεται. Ίσως και να πάρει χθες. Αν υπήρχε θέμα αυτοπεποίθησης, που μπορεί και να υπάρχει, η ανατροπή σε μάτς με τον Ατρόμητο, που είναι η πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα, κανονικά πρέπει να τους ανεβάσει. Πάρα πολύ.
αυτό που πέτυχαν χθες κανονικά. Θα δούμε και στο επόμενο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας, κοντά στον Πανιόνιο που είναι λίγο ντεφορμέ το τελευταίο διάστημα. Έχασε και τον οικονόμου, νομίζω, φάγε κόκκινο. Ναι, δεν παίζει και ο οικονόμου. Ένας φίλος γράφει ότι η ομάδα παίζει πιο κάτω από το ταλέντο της και σε αυτό φταίει πιο πολύ ο προπονητής και μετά οι ποδοσφαιριστές. Ό,τι και να λέμε, ακόμα και αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι το καλύτερο από ό,τι βλέπουμε σε σχέση και με τις άλλες ομάδες. Αυτό ο ΠΑΟΚ νομίζω. Έκλεισε ένα κύκλο χθες 6 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς κόσμο, χωρίς να έχει απώλεια βαθμολογική. Θα αντιστρέψω εγώ λοιπόν αυτό που λέει ο φίλος. Σίγουρα. Θα δώσω τη θετική άβρα. Σίγουρα έχει μεγαλύτερο ταβάνι. Ναι, και τώρα μπαίνει στην εξίσωση ο κόσμος. Έχει αισθανθεί ο παίκτης και ο προπονητής του ΠΑΟΚ τον κόσμο υπέρ του. Μέχρι τώρα το έχει αναλογιστεί κανείς αυτό τι σημαίνει? Βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι με 28.701 εισιτήρια στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν έχουμε κάνει δύο νίκες εκτός έδρας, Πανιόνιο και Ξάνθη, που είναι για μένα τα πιο κομβικά παιχνίδια της σεζόν. Εντάξει. Μπορεί να φανταστεί κάποιος αυτή η ποιότητα, αν συνδυαστεί με την ορμή της κερκίδας, τι μπορεί να δώσει? Πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ απλό πράγμα για έναν παίκτη να παίζει στο χθεσινό παιχνίδι της Τούμπας? Με 70 αποφόρμες στο γήπεδο και μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη. Δεν είναι, παιδιά, PlayStation το ποδόσφαιρο. Δείτε λίγο με αγάπη και με συμπάθεια τα παιδιά τα δικά μας και τον προπονητή μας και όποιον τέλος πάντων υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Όταν μπήκαμε εμείς στο γήπεδο και είδαμε αυτή την παγωνιά με τον αέρα και την άδεια κερκίδα, εγώ δαγκώθηκα. Όχι ότι ήταν το πρώτο επίσημο που παίξαμε φέτος, ήταν ο συνδυασμός αντιπάλου, καιρικών συνθήκων. Ωραία, πίεση έπαιζε μόνο στο ΠΑΟΚ και είχε ξεφύγει ήδη τρεις. Δεν μπορούσε να έχει απώλεια. Τρώει και πρώτος γκολ. Δεν είναι απλό πράγμα το ποδόσφαιρο, παιδιά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να διαβάσουμε και τα άλλα μηνύματα, να πάμε και στο παιχνίδι. Τι είδαμε, τι συνέβη. Έχουμε και μια σύνδεξη τύπου, μια παρουσίαση, θα ενημερώσουμε σε λίγο για το τι συμβαίνει. Θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Κεντρικό θέμα το παιχνίδι προαθλήματος, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, 11η αγωνιστική, πέρασε και αυτή η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ήταν η πρώτη ομάδα που κέρδισε τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Έσπασε και το μεγάλο ρεκόρ της αμυντικής, έτσι, όλης της λειτουργίας και το τροματοφύλακα, το Ατρομήτου, με τα γκολ τα οποία πέτυχε. Είναι πρώτη βαθμολογία μαζί με την ΑΕΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι, πάλι χωρίς κόσμο, με απουσίες και οι δύο ομάδες. Βεβαίως ο Ατρομήτος έχει απουσίες και μικρότερο ρόστερ και δύσκολα μπορεί να τις καλύψει, αλλά και οι απουσίες του ΠΑΟΚ, οι συγκεκριμένες, ο Μαουρίσιο δεν μπορεί να καλυφθεί. Ακόμα και ο Πέλκας είναι ο πιο παραγωγικός από τους μεσοπαιδικούς της ομάδας του ΠΑΟΚ. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια εντός έδρας έχει πολύ σημαντικό ρόλο ο Πέλκας. Ο Λεόβατς είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ, καλός κακός αυτός είναι. Ωραία. Ουχ. Τι? Για ένα δυσάρεστο. Πρέπει να τσεκάρουμε. Σε λίγο αυτή την πληροφορία. Είχε λοιπόν και ο ΠΑΟΚ τις δικές του μεγάλες απουσίες και έκανε κάποιες επιλογές ο προπονητής της ομάδας, που λειτουργήσε σαν να είναι ο πιο άνετος άνθρωπος στον κόσμο, σαν να είναι ένας προπονητής με την αποδοχή όλων, σαν να είναι αυτός που δεν ακούει τίποτα, δεν επηρεάζεται από τίποτα. Έβγαλε στο πιο δύσκολο σημείο, μετά από μια πολύ κακή ήττα και ένα διβδόμαδο πολύ δύσκολο, έβγαλε μια αυτοπεποίθηση, έβγαλε μια μαγιά, μια αναμενόμενη θα έλεγα, την οποία σαφώς μπορούσε να πληρώσει, γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και αν είχε, ξέρω εγώ, 10 δοκάρια, αν δεν κέρδιζε δεν θα έβλεπε κανείς
την προσπάθεια, την εμφάνιση, θα έβλεπε το αποτέλεσμα και θα του χρέωνε τα πάντα. Επέλεξε το Βιερίνια ως αριστερό μπακ. Τώρα που είναι η επιλογή δεδομένη και δεν κάνουμε σενάρια, να πούμε ότι ή θα έβαζε το Βιερίνια, ή θα έβαζε τον Κρέσπο, ή θα έβαζε τον Δελιανίδη. Έτσι. Δηλαδή, θα είχε δίδυμο στα αριστερά ή αυτό που είχε χθες, Βιερίνια Μακ, που πήγε καλά, με τον Πορτογάλο να είναι εξαιρετικός για εμένα. Και για μένα. Δείτε το πέναλτι, τη φάση του πέναλτι. Τι πάσα κάνει. Δηλαδή είναι στιγμή, γιατί είχε πάρα πολλές στιγμές, αλλά είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Απίστευτη πάσα. Είναι το πώς κάνει το κοντρόλ, το πώς ελευθερώνεται και πώς κάνει την πάσα. Ακόμα και στο 2-1 τον Μάτος τον βρίσκει και ξεκινάει η φάση, ο Βιερίνια πάλι. Δηλαδή είδαμε μετά από χρόνια τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης της ομάδας. Δεν είναι όμως μια κίνηση ήταν που κάποτε ο Λίνο, μόνη της συνδυάζεται με την παρουσία του Κάνιας. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ο Λουτσέσκου προτιμά να βάλει τον Κάνιας αντί του Σάχοφ για να έχει δύο αμυντικογενείς χαφ, δηλαδή Τσίμιρο Κάνιας, έτσι ώστε να μπορεί να είναι πιο απελευθερωμένος ο Βιερίνια και να έχει τα ανεβάσματα που πρέπει χωρίς φοβίες. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι του Κάνιας στο ξεκούδινο θυμηθήκαμε τον Κάνιας. Ναι. Τον προτίμησε από τον Σάχοφ γιατί είναι καλύτερος ανασταλτικά. Ωραία. Κλείδωσε εκεί λίγο τους χώρους. Δεν έδωσε δηλαδή την ευκαιρία στον Ατρόμητο να βγει πολλές φορές στο χώρο. Και ο Βιερίνια δεν είχε κάποιο ταργκά ιδιαίτερο αμυντικό. Δηλαδή όταν ήταν ανέβει, ανέβαινε. Πήρε μπάλες δηλαδή. Πολύ παιχνίδι του ΠΑΟΚ έγινε από το Βιερίνια. Και επαναλαμβάνουμε, πριν τον αγώνα έπρεπε να επιλέξει τι παίχτη θα βάλει εκεί, τι δίδυμο θα έχει στην πλευρά. Επέλεξε το πιο ψυχογενές. Μπορούμε να φανταστούμε, δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε με ένα Κρέσπο Βιερίνια. Το είδαμε στη Λιβαδιά. Δεν μπορεί. Δεν. Στη Λιβαδιά τι είδες Κρέσπο Βιερίνια. Βιερίνια δεν έπαιζε. Κρέσπο με κάποιον άλλον. Δεν έχει δημιουργία, δεν μπορεί. Τι να λέμε τώρα. Είναι στόπερ. Ένας γρήγορος στόπερ. Ή να έβαζε τον Δελιανίδη. Δελιανίδης Βιερίνια. Νομίζω ότι όχι εκ του αποτελέσματος. Έκανε μια καλή επιλογή με αυτό το συγκεκριμένο δίδυμο και όπως είπες και με την παρουσία του Κάνιας, τον οποίο ενεργοποίησε μετά από καιρό. Αυτό ήταν το ρίσκο. Δεν ήταν κακός ο Κάνιας. Στα δικά του στάνταρ. Στην δεύτερη μπάλα πήρε πολλές δεύτερες μπάλες. Δεν ήταν κακός ο Κάνιας. Το πώς χάθηκε ο Τσίμιρο δεν κατάλαβα χθες. Δεν υπήρχε Τσίμιρο πιθανά. Δεν ξέρω δεν γιατί, θυμάμαι, αν έπαιζε. Τι συνέβη και πώς επηρεάστηκε και αν ήταν κακή βραδιά ή κάτι άλλο. Δεν έπαιζε ο Τσίμιρο. Τα στόπερ δεν μπορώ να πω ότι βγάλαν και μεγάλη σιγουριά. Ούτε την Κρέσπο δεν είναι σε καλή σεζόν. Εγώ γι' αυτό έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα να ξεκινήσω ο Μάτος καλύτερα παρά ο Κρέσπο. Ο Μάτος είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά σαν να κούρασε λίγο την μπάλα. Σαν να... Και αμυντικά είχε θέματα. Πολλά θέματα αμυντικά. Φίλε, εγώ στον γκολ το χρεώνω σε αυτόν. Ναι, έκανε ένα φάουλ εκεί πολύ έτσι. Όπως το χρέωσα στο Λέο Βατσουκαρισκάκη και είναι η ίδια φάση. Χωρίς λόγο φάουλ. Διαβασμένο. Αλλά είναι ο Μάτος, είναι πρωτοβουλία, είναι αυτός που θα ζητήσει την μπάλα. Είναι δεν ξέρει 100 κιλά μπάλα, δημιουργικά είναι 100 κλάσεις πάνω. Στα απλά... δύσκολα χρειάζεται Μάτος. Η κατάρα του μπακ είναι ότι πρέπει να παίζει και άμυνα. Ναι. Τριάδα μεσοεπιθετικά με τον Ελ Καντουρί βεβαίως να μας έχει πληρωμένους στο στοίχημα, το οποίο προφανώς κρίθηκε από χθες. Εγώ βλέπω ότι βγαίνει στον γκολ και είναι θέμα χρόνου να το βάλει. Το τελείωμα του ποδοσφαιριστή του συγκεκριμένου. Το δεύτερο δεν είναι κακό. Κάνει μεγάλη απόκρουση για το τελείωμα το πρώτο είναι μια πολύ καλή απόκρουση. Πραγματικά. Μπορείς να το παρατήσεις από τώρα. Δεν παρατάω τίποτα. Καλά, εγώ τον Κατουρί θα τον κάνω εκτελεστή στα 26 του. Ναι, ναι. Ο Τζάλμα Κάμπος. Εγώ διαφωνώ με σένα στον Κατουρί στη ροή του αγώνα. Τι να το λέω, δεν είναι τώρα. Καλά, εγώ λέω ότι κάνει δουλειά, ρε φίλε. Το δεκάρις τώρα κάνει δουλειά και συμμετέχει και τους χώρους. Δεν είναι ότι συμμετέχει μόνο, είναι ότι παίζει σίγουρα, συνδυαστικά είναι καλός. Δεν βγαίνει στον γκολ και δεν κάνει τον γκολ. Σου λείπει πάρα πολύ η ουσία. Σου λείπουν πάρα πολύ εκεί τα νούμερα. Βγήκε στον γκολ χθες, δύο φορές, οι δύο μας φάσεις είναι δικές του. Καλά. Και ο, πες τον Ισραηλινό. Ο Γκολάσα. Ο Γκολάσα έβγαινε.
Ο Τζαλ Μακάμπος είχε ένα παράξενο παιχνίδι, δεν ήταν πάρα πολύ συμμετοχικός. Πολλές τελικές πάσες που τον αδείξαν. 8 στις 10 φάσεις που γίνανε είναι μέσα. Ναι, έκανε και 10 λάθη όμως, έκανε πολλά λάθη. Εντάξει, καλή προσπάθειά του. Η κεφαλιά του Μάτος δικιά του. Η κεφαλιά του Κρέσπο δικιά του. Του Γκολ δικό του. Του Καντουρί δικό του. Του πρίγκιβιτ στο τέλος, το offside ναι. Που έδωσε. Offside που δεν ήταν, κάθετη. Μια χαρά ήταν ο Τζαλμα χθες. Για μένα μαζί με τον Βιερίνη είναι κορυφή του ΠΑΟΚ. Για τον Κουλούρη, τι είπαμε και νωρίτερα. Εγώ είμαι σίγουρος. Σίγουρος ότι αν παίξει στη. Σίγουρος, όσο μπορεί να είμαι. Ότι αν παίξει στη Νέα Σμύρνη, με αυτό που περιμένουμε, θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί με τον Μπρίγκεβιτς στην ομάδα. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αλλά χθες, που περιμέναμε ένα μάτς υψηλής κατοχής και αρκετών γεμισμάτων στην περιοχή. Α, και ο Κουλούρης έχει ευθύνη από ό,τι κατάλαβα και στον γκολ, έτσι. Είναι δικός του παίκτης. Ρώτησα χθες ποιον είναι ο παίκτης, δεν πήρα απάντηση. Θα πάρω ο Κουλούρης, άμα φαίνεται στη φάση. Τι φαίνεται. Φαίνεται στη φάση. Στην ο Καντουρί. Έχουν παίκτες. Ο Καντουρί είναι μπροστά, έχει τον πρώτο, τον προηγούμενο. Και ο Κουλούρης έχει τον νεαρό που δεν πήδηξε, τον υποτίμησε εντελώς. Νομίζω ότι πιο πολύ το ίδιο πράγμα βλέπουμε σε τέτοια μάτς Πρίγιοβιτς στα εκτός που έχει μικρότερη κατοχή, λιγότερα γεμίσματα πρέπει να παίξει στο χώρο κτλ. Κουλούρης ή Μακ ή τι άλλο έχει. Έπαιξε πρώτη φορά με 4-4-2 σε κάποια στιγμή. Είχε μια λογική. Τώρα το διατήρησε μέχρι τέλους. Ερωτηματικό. Και έχασε το κέντρο και παίχτη στα χαφ και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι του βγήκε. Τον ρωτήσαμε, άλλη ήταν η άποψή του, κάτι άλλο ανέφερε. Μετά το 2-1 έπρεπε να ρίξει χαφ για να βγάλει φόρ. Γιατί δεν πατούσαμε καλά, όντως. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Και σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, που έγινε πάρα πολύ δύσκολο όταν προηγήθηκε ο Ατρόμητος. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που 700 τόσα λεπτά δεν είχε φάει γκολ. Ναι, ναι, και το έχει ξανακάνει αυτό. Και με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, και φυσικά δεν έχασε εκείνα τα μάτια, τα κέρδισε. Δεν δέχτηκε καν γκολ σε εκείνα τα παιχνίδια. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το γύρισε. Σπουδαίο αποτέλεσμα για την αυτοπεποίθηση, έτσι όπως το πήρε. Και μια κόντρα που τον ευνόησε επιτέλους, εντάξει. Γιατί τον γκολ του Τζάλμα είναι η κόντρα πάνω στον Ούμπιντες. Αλλιώς το βγάζει ο Γιαννιώτης. Χέρι. Τι χέρι. Χέρι κάνει ο Ούμπιντες. Και επιτέλους ο Βαρούχας είπε και κάτι για να μας ενημερώσει βάσει κανονισμού, γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, ότι σε τέτοια φάση όπου γενικά στο πέναλτι δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Σε φάσεις πέναλτι σταματούν εκεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σε φάσεις όπου η μπάλα κατευθείαν από το χέρι πάει στα δίχτυα, είναι γκολ. Ναι. Ευτυχώς μας ενημέρωσε για κάτι για να μάθουμε, γιατί αυτός είναι ο κύριος ο ρόλος του κάθε Βαρούχα. Λοιπόν, η κακή είδηση επιβεβαιώνεται. Διαβάζω σε site του Volley. Δεν ήξερα ότι ο Γιώργος Κασιμάτης έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί. Είχε αυτή τη στιγμή τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Για τρεις εβδομάδες οι γιατροί, ήταν γνωστό ότι νοσηλεύεται ο Κασιμάτης, παράγοντας του ΠΑΟΚ επί χρόνια. Για τρεις εβδομάδες οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, αλλά οι βλάβες στον εγκέφαλο ήταν ανεπανόρθωτες. Ο Κασιμάτης είχε γεννηθεί στις 12 Δεκεμβρίου του 1956. Ήταν γενικός αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, αντιπρόεδρος στη Λίγκα και στο βόλεϊ είχε εμπλοκή και στο γυναικείο ποδόσφαιρο νομίζω ήταν κάποτε πρωταγωνιστής στη σύσταση του τμήματος. Ναι, αυτό από τον Ιούνιο του 2015 ήταν αντιπρόεδρος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης. Και είναι η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή.
ένας άνθρωπος που έκανα ψήματα. Δεν κρύο-ζέστη κανονικά όλη την ώρα. Τους πάνω συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα. Υπάρχει αυτή η φάση του πέναλτι, στην οποία βεβαίως στέκονται όλοι, γιατί έκαναν μεγάλη υπομονή, περίμεναν πώς και πώς μια φάση εδώ και τόσους μήνες για να κατηγορήσουν τον ΠΑΟΚ, και βρήκαν την αφορμή. Για τη φάση του πέναλτι, όποιος ήταν στο γήπεδο, αλλά νομίζω και τηλεοπτικά, εκείνη την ώρα, στη ζωντανή ροή και σε κανονική κίνηση, δεν μπορεί να μην πει ότι είναι πέναλτι. Είναι δεδομένη η επαφή του νεαρού, του Στρούγκη, πώς λέγεται, το παλικάρι, με τον Μακ. Το κερδίζει ο Μακ, βάζει το σώμα του, το θέλει, δεν το θέλει, το σκέφτεται, το τυχαίνει. Είναι δεδομένη επαφή και πάνω και κάτω από το γόνατο. Βρήκε και την μπάλα. Ναι, η μπάλα δεν φεύγει από την πορεία του Μακ όμως. Ο παίξε τρομή του. Μετά από πολλά replay και σε αργή κίνηση, που πολλές φορές η αργή κίνηση αλλοιώνει την πραγματικότητα, δημιουργεί μια άλλη αίσθηση. Λες ότι κυριαρχεί το διώξιμο της μπάλας και το σμπρόξιμο είναι επέστητο κτλ. Διάφορες θεωρίες. Ο προπονητής του Ατρομήτου εκτιμώ ότι είπε το κορυφαίο και το πιο σωστό για τη φάση. Είναι 50-50, το έδωσε, ok. Ο Στρούγκης είπε ήταν δύσκολη φάση και αυτός έχει δίκιο. Όλοι οι υπόλοιποι για τα ανύπρακτα, για τους χαλίφιδες, για όλες αυτές εγώ τις αυτό θεωρίες. Με το ανύπακτο κατευθείαν όλοι μαζί, συντονισμένα ανύπακτο, η λέξη ανύπακτο, κάτι μου λέει. Και κάτι θα πρέπει να λέει και στους δικούς μας που κατευθείαν έσπευσαν να πούνε ότι εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός και πάω δεν είσαι. Και πάω δεν είσαι. Αν βγάζεις τον κόλο σου απ' έξω στην πρώτη κρίση, γιατί θα πούν τα πέντε φιλαράκια σου στο Facebook. Και καθόμαστε εμείς τώρα να βιώνουμε κρίση και να διαβάζουν οι διαιτητές τι γίνεται δεξιά και αριστερά και να ξαναπάρει σφύριγμα το 2025. Μετά από 18 παιχνίδια πήρε ο ΠΑΟΚ πέναλτι. 18 παιχνίδια. Τυχαίνει το 18 να συμπίπτει εκεί με την περίοδο της άνοιξης. Με ημιτελικούς και τελικούς. Από τότε δεν πήρε σφύριγμα ο ΠΑΟΚ. Ίσα ίσα έχει τα play-off κάτι όργια. Έχει και φέτος δύσκολες στιγμές. Ναι. Τι Λάρισα θα πω εγώ. Δεν θα πω ότι μας πείραξε στα άλλα παιχνίδια. Στη Λάρισα. Ο Κατσικογιάννης, ο οποίος έσφαξε και την Κέρκυρα, εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία πρόθεση δεν είχε ο Παπαπέτρου να αλλοιώσει το παιχνίδι. Η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή για τον Ατρόμητο. Πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έδωσε ό,τι μπορούσε, ό,τι γινόταν υπέρ της αθηναϊκής ομάδας. Ο βοηθός έκανε ένα λάθος στο πρώτο, εκεί στη φάση του την κοινή που έφυγε πλάγι αριστερά. Έκανε λάθος και στη φάση του Πρέγκοβιτς που είναι πιο δύσκολη, οριακή. Από ένα και δύο λάθη σε αμφισβητούμενες φάσεις δεν κρίνεται τίποτα, κανένα παιχνίδι, καμία πρόθεση, κανένας χαλίφης, καμία κατάσταση. Μα πέτω δίνει και το φαουλάκι στο τέλος, ναι, που κάνουν το πλάγιο 25 μέτρα μπροστά, μια επαφή απλή, φαουλάκι να σε κλείσει να γίνει στο 88-2-2 και να τρέχουμε για να μην φτάνουμε. Είναι αστεία όλη αυτή η προσπάθεια, αλλά και απ' την άλλη δείχνει το τι θα ακολουθήσει για τους επόμενους μήνες. Και μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει σε αυτό? Δεν μπορεί σίγουρα, δύσκολο. Έχοντας αμέτωπα ακόμα και μέσα στον ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Δεν γίνεται. Πόσο θα αντέξουμε, πέντε άνθρωποι είμαστε. Δεν θα χάσουμε εμείς τον ύπνο μας να πούμε για θα είμαστε μέσα στα νεύρα όλη την ώρα. Εδώ είμαστε όλοι ένα ή να τα παρατήσουμε. Καλύτερα δεν κάνουμε, παιδιά, μια υπαρχιακή τότε ομάδα. Τότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι εννοείς? Όταν γίνει ένα. Αυτό λέμε. Άμα εσείς βλέπετε ότι είναι ένα. Αν γίνουμε ένα και παλεύουμε όλοι και συμμετέχουμε όλοι και κάνουμε αυτό που πρέπει όλοι, τότε θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Το ξέρουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
ότι ο Παοξής καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος πρώτα θα στραφεί εναντίον Παοξή και το βλέπουμε, το βλέπουμε και το διαβάζουμε. Καλά είσαι. Ναι. Και μετά θα στραφεί εναντίον του κάθε Μαρινάκη, Μελισανίδη, Αλαφούζου, παραγόντων εφημερίδων κτλ. Κτλ. Είναι μια μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Το κάνει πολύ ξεχωριστό τον ΠΑΟΚ, αλλά τον κάνει και πολύ ευάλωτο, έτσι. Το ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι τι ισχύει στον ΠΑΟΚ και το εκμεταλλεύονται. Ξέρουν πολύ καλά πώς θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Λίγο χρειάζεται. Λίγο ένα έτσι φυτίλι. Μπαρούτι εντός ΠΑΟΚ. Λυγίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γι' αυτό οι άλλοι έχουν πλεονέκτημα. Στον Πανιόνιο θα πας την Κυριακή. Θα σου βάλουν ένα διαιτητή καλό. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που παίζει δυνατά. Θα την αφήσει να παίζει δυνατά. Εσένα δεν θα σου δώσει τα φάουλ που θέλεις. Τέλος πάντων για να κερδίσεις εύκολα μέτρα. Και μετά θα δεις τι έγινε. Αφού δεν θες να γίνεις Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα. Με το ζόρι. Λες και κανείς σου είπε να γίνεις Ολυμπιακός. Με 1,5 σφύριγμα. Δεν έχουμε πάρει 1,5 σφύριγμα μάλλον. Από πέρσι τον ημιτελικό μέχρι σήμερα. Ο 475 που στέλνει ένα μήνυμα ηρωνεύεται τον Κουλούρη. Αυτό είναι το μήνυμα που αποφασίζει να στείλει. Βεβαίως, δε. Είναι πολύ πετυχημένο να ηρωνευτείς στο δεύτερο φόρ που έχεις. Που για μένα στη ροή του αγώνα κάνει μια χαρά παιχνίδι χθες. Κάτσε να δούμε και άλλα μηνύματα. Αλλά άμα νομίζεις ότι επειδή είσαι νεόπλουτος θα αλλάξει μεταγραφική περίοδος, δηλαδή θα πάρεις παίχτη πριν το Γενάρη. Ωραία. Το λάθος ήταν που στο 2-1 δεν βγάζει τον Κουλούρη για να βάλει τον Σάχοφ. Αυτό εκεί είπαμε. Έπαιξε με τη φωτιά, γράφει φίλος. Αυτό τώρα το διαβάσαμε. Άλλος φίλος, τώρα που ξανανοίγει η Τούμπα, μήπως να ανοίξει και σίτσι για τη χρήση των πυρσών. Να μην την ξανακλείσουμε, ακόμα δεν την είδαμε. Έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας που θα έχουμε κόσμο. Απαγορεύεται ο πυρσός στα τρία ανάματα, είναι τιμωρία έδρας. Ναι, το έχουμε πει 10-15 φορές. Θα το πει και πάει από ακορφανώς, θα το ξεχάσουν. Να το εμπεδώσουν όλοι. Δεν υπάρχει πυρσός πλέον, παιδιά. Πυρσό στα ψαροκάικα. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ξαναπαίξει έτσι. Δεν γίνεται. Είναι πολύ άρρωστο, πολύ άσχημο. Κάτσε καμιά δίμηνο που παρακαλάμε να παίζουμε έτσι. Όχι, όχι, διαφωνώ. Και το είδα και κάποια νομίματα χθες στο σχολείο της ημέρας. Στην Τούμπα, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι η κατάσταση. Ο καθένας από εσάς που είναι στην κερκίδα, με το διπλανό του, μπορεί να μαλώνει, να γκρινιάζει. Αλλά η γενικότερη αίσθηση δεν είναι αυτή στην Τούμπα. Αυτό που περνάει μέσα. Δεν είναι. Ως κυμπάριδες να παραδεχθούμε το σωστό, είμαστε ισόβαθμοι με μια ομάδα που πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή σε μια φάση που δεν υπήρχε καν φάουλ, λέει για την ΑΕΚ. Αν ο Παπαπέτου ήταν δικός μας, δεν θα έδινε τις τρεις φάσεις στο τέλος έξω από την περιοχή μας στα στημένα. Ναι, θα έδινε και του Κουλούρη το πέναλτι νωρίτερα. Και επειδή λέει για τον Κουλούρη αυτός, στον γκολ είναι μέσα ο Κουλούρης. Να πείτε για τους φιλέσπλαχνους τους δικούς μας, οι οποίοι δεν θέλουν τέτοιες νίκες και καλά. Άσε που δεν έχει τίποτα αυτή η νίκη. Γράφει φίλος για κάτι που γράφουν κάποια site. Φίλε εσύ, Δημήτρη, αναφέρθηκε ο Σταύρος στο ξεκίνημα για αυτό που λες. Λοιπόν, και τα άλλα μηνύματα θα τα δούμε στην πορεία. Θα ανοίξουμε και γραμμές για να σας ακούσουμε τι είδατε στο παιχνίδι, για όλη την υπόλοιπη κατάσταση που διαμορφώνεται και αν πιστεύετε ότι όλο αυτό το σκηνικό το αντέχει όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Γιατί οι άλλοι το έχουν ζήσει, το έχουν δουλέψει, είναι πάρα πολύ αριθμητικά αυτοί που το δουλεύουν για να δημιουργήσουν αβαντάζ στις ομάδες τους και προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πιο έμπειροι στον πρωταθλητισμό, γιατί βλέπετε τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Δεν είναι μόνο αυτό στο γήπεδο, το 4-2-3-1, αυτό η ποιότητα, ο Πρίγιοβιτς, ο πρωταθλητισμός είναι και όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Κάθε μέρα, κάθε ώρα κρίνεται και δουλεύεται ο πρωταθλητισμός από όλους, κυρίως από αυτούς που έχουν την ευθύνη και ανήκουν και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αν πιστεύετε ότι το αντέχει ο ΠΑΟΚ όλο αυτό για άλλα 19 παιχνίδια.
άλλες 19 εβδομάδες. Στην 11η και έχουμε λυγίσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε με γραμμές. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτά έγιναν χθες, αυτά είδαμε. Μονάζει γα χαμένος ο ΠΑΟΚ, κάθε μέρα απολογούμενος σε όλους. Κάθε μέρα σε φάση άμυνας. Όπως κάπου είδα και ο Νίκος Αναστόπουλος έγραψε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είναι πιο αμυντικός. Είναι η άποψη του το Αναστόπουλου. Άμα το δούμε λίγο ποδοσφαιρικά το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι... Αλλά ανοίξουμε και γραμμές. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Θεόμητος είναι καλή ομάδα. Έχει πολύ καλό προπονητή. Διαβάζει πολύ καλά τα παιχνίδια. Και έχει παίκτες εργαλεία που θα ακούσουν τον προπονητή τους. Μένα συνεχίζει να μ' αρέσει αυτός ο Μάτσον πολύ. Παρότι δεν έπαιξε τη φυσική του θέση το μεγαλύτερο διάστημα χθες. Είναι ένας παίκτης καλός. Γενικά έχουν παιδιά ότι κινεί πολλή κίνηση, σου δημιουργεί θέματα τέλος πάντων. Είναι εργατικός, γενικά έχει πολλά εργατικά παιδιά. Ο τερματοφύλακας του είναι νούμερο ένα. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη μαγιά του ΠΑΟΚ είναι ότι καταφέρνει και γυρνάει το παιχνίδι. Γιατί σε αυτήν την ομάδα, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει κάποιο άλλο το παιχνίδι. Υπήρχε ένα παιχνίδι που θα σου στράβωνε. Αυτό ήταν το δυσκολότερο, αυτό που δεν έπρεπε να σου στραβώσει, που θα κρινόταν στις λεπτομέρειες και γι' αυτό στέκομαι εγώ στη φάση του 22. Γιατί όταν θες να κάνεις τον αθλητισμό, τέτοια λάθη δεν τα κάνεις. Δεν δίνεις τόσο εύκολα τέτοια φάουλ. Πρέπει να έχεις πιο καθαρό μυαλό. Θα μου πεις ότι ο Μάτος αυτός είναι αμυντικά και επιθετικά αυτά που μας δίνει δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας άλλος μπακ που παίζει αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Αλλά θέλει προσοχή. Οι λεπτομέρειες κρίνουν αυτά τα παιχνίδια. Αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο να το γυρίσει, μπράβο του. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ήταν κάτι εύκολο. Εκεί στο Ελκατουρί τη φάση που το βγάζει ο Γιαννιώτης, εκεί τρόμαξα. Λέω, δεν βάζουμε γκολ ποτέ. Από το κρύο ήταν. Δεν βάζουμε γκολ ποτέ, λέω. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με κέντρο μπαταρίας Ιταλός ξανά εδώ μαζί μας. Τρία καταστήματα Σικές Μοναστηρίου, στροφή θέρμης. Τηλεφωνικά στο 2310-545-999. Ένα τηλεφώνημα είναι και έρχονται επιτόπου για να σου αλλάξουν μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο. Με κέντρο ανακύκλωση οχημάτων, τον ελεφόντσι λοιπόν, εφόσον πρέπει να διαγράψετε το αυτοκίνητό σας, οριστικά ένα τηλεφώνημα στο 2310-785-444. Για ΚΤΕΟ ΟΤΕΚΟ, στο 10-2030 ο έλεγχος αυτοκινήτου και οχημάτων έως 3,5 τόνους. Εψιλον, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων. Εψιλον στο esa.gr βλέπετε τα προϊόντα και ήδη γεννής φτύκας στην κάτω τούμπα. Απόλλωνος 39. Πάμε να σας ακούσουμε, να τα συζητήσουμε. 2310-287-888 για ό,τι θέλετε να πείτε. Ο φίλος γράφει εδώ για τις επόμενες 4 αγωνιστικές, ούτε παίχτες έρχονται, ούτε τίποτα. Γίνεται να βγάλουν όλοι το σκασμό και να συσπηρωθούμε ώστε τέλος πρώτου γύρου να είμαστε πρώτοι, μάλλον θέλει να πει ή να αναρωτηθεί. Πάμε να ακούσουμε και εσάς τι είδατε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι στον πρώτο. Καλημέρα. Γεια σας. Πασχάλη. Γεια σου. Με αφορμή ένα σχόλιο που άκουσα από τον Νίκο τον Τεταρά, δεν πιστεύω να πειράζει που είναι αστείο. Για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Ήταν μια φοβερή ανάλυση που πραγματικά πολλοί, ας πούμε, συνοπαδοί μας, Σταύρο και Δημήτρη, πάσουν από αυτό το σύνδρομο. Αγαπάνε δηλαδή το βιασί τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που έχουν αυτό το σύνδρομο, λοιπόν, βγαίνουν, όπως ξέρετε, κάποια συγκεκριμένη ώρα. Συνήθως, ας πούμε, μετά τις 10 το βράδυ. Πώς είπαμε από το όνομά σου? Πασχάλης. Είμαι από την Καρόλου Ντίλ. Ναι, το όνομα ήθελα να... Κατάλαβες, Σταύρο, ποιος είμαι? Καλό Ρουδίλ. Ναι, ρε, εσύ που σε έχω χαιρετήσει αρκετές φορές. Εκείνη Βασιλείο Σερακλείου είναι. Τέλος πάντων. Anyway. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια συμβουλή και στο Λίμπερο και στους σταθμούς να δυναμώσετε μετά τις 10 όσον αφορά το παοξίδικο κοινό. Καταλάβατε? Ναι. Να δυναμώσετε. Τώρα βρείτε τους τρόπους να δυναμώσετε ούτως ώστε να περιοριστούν οι φωνές αυτών που έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης και βγαίνουν κάποιες αυτή τη συγκεκριμένη ώρα. Α, πρέπει να εσείς να... δεν μπορώ. Σήμερα... Κάνε και εσύ πρόγραμμα στο Λίμπερο. Ναι. Ας κάνει... Ξέρω ότι έχεις
προστριβές και με κάποιον άλλον που έκανε όμως μια πολύ πετυχημένη παοξιδική εκπομπή, άσχετα με τις προστριβές που έχεις, η οποία διακόπηκε, που εγώ προσωπικά ήμουν αφάντης. Προστριβές έχω βρει. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κανένα προστριβές. Και αν έχω, δεν ήταν παοξίδικο. Οι παοξίδες νιώθουμε ορφανοί, δεν έχουμε στέγη το βράδυ. Καταλαβαίνεις. Δεν συμμετέχετε εσείς. Ναι, δεν έχει εκπομπές, ρε παιδί μου, οπαδικές το βράδυ. Και εμένα προσωπικά μου λείπουνε. Όχι άναθρες κραυγές, έτσι. Είμαι κατά των άναθρων κραυγών και το σημειώνω. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η άποψή μου. Καλώς ή κακώς, ή τη δέχεστε ή δεν τη δέχεστε. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ποιο είναι αυτό? Εντάξει, ξέρουμε ότι σήμερα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα είναι λίγο πιο έρμα τα πράγματα. Αλλά επιβιώνουν πάρα πολύ στην αποτυχία του ΠΑΟΚ στην ΙΤΑ, στο δοκάρι και έξω. Και εκεί γίνεται το έλα να δεις και δεν σώζεται κανείς. Και οι πρώτοι που κυνηγιόμαστε φυσικά είμαστε εμείς. Έτσι λέει, εμείς φταίμε. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Μιλτιάδης. Όχι ο γνωστός. Όχι αυτός που έκανε τη μόντα στο μαραθώνα, άλλος. Όχι, όχι. Ο Τσκιό και εμένα σου γράφω στα σχόλια. Αν δεν διαβάσει ποτέ Σταύρο. Έλα, ρε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με το πέναλτι, να αρχίσουμε από εκεί. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, φίλε, το αν θα με πούν αυτοί σήμερα πήρα πέναλτι. Έκανα από το να κάθομαι εγώ και να στεχωριέμαι γιατί έχασα ένα μάτς είτε από το φέας του κουλούρι είτε από αυτό το πέναλτι που για μένα ήταν πέναλτι. Και όπως είπε και ο φίλος, στην κανονική ροή δεν υπάρχει άνθρωπος να το δει και να μην πει ότι είναι πέναλτι αυτό το πράγμα. Τελειώνουμε και πάμε παρακάτω. Αυτό που δεν μου αρέσει στην ομάδα είναι, χωρίς τώρα πέρα από το να λέμε αν κάνει ο Λουτσέσκου να φύγει να μείνει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Βλέπω μια ομάδα που δεν έχει μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρει τι θέλει να κάνει, Σταύρο. Δηλαδή χτες στηριχτήκαμε στο Βιερίνια και στο Μάτος και στον Κάπ να κάνουν ατομικές ενέργειες και να δούμε παιχνίδι και δεν βλέπαμε τίποτα άλλο. Δεν είναι δυνατόν να μην σουτάρουν σε τέτοιο είδους παιχνιδιού, να μην έχουν κάνει σουτ έξω. Τους το έδειξε ο Μαουρίτσιο την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε δύο σουτ σε τέτοιες άμυνες και πήγαν τα γκολ. Δεν σουτάραμε σε όλο το παιχνίδι, είναι δυνατόν σε τέτοια άμυνα. Δηλαδή πρέπει να τους πούνε για να σουτάρουν. Εντάξει, σουτάρες μέσα από την περιοχή, είχες δύο-τρία σουτ. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Για έξω από την περιοχή, Σταύρο, να μπει ένα γκολ να ανοίξει. Δηλαδή, ποιος θα σουτάρει, ο Κανιάς και ο Τσίμηρος τότε. Α, εντάξει, το ποιος είναι άλλο. Ο Τσίμηρος σούταρε μια φορά, πήγε πλάγιο η μπάλα. Πλάγιο η μπάλα και μια ο Κανιάς σε άδεια αστεία την έστειλε out. Δεν το έχουν. Δεν λέω τώρα, δεν αναλύω συγκεκριμένα, είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού ότι δεν σουτάρουμε. Εντάξει, τώρα το αν έγινε ένα σουτ. Δεύτερο, θέλω να σου πω, η φιλοσοφία δεν είναι στο να σουτάρουμε. Γι' αυτό ο Μαουρίτσιο είναι αντικατάστατος, φίλε. Πού να πούμε, να πούμε με 11 μέσα στην περιοχή, αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, και τώρα για την τραγική αλλαγή του Λουτσέσκου, εντάξει, δεν σχολιάζεται και καλά κάνετε. Εγώ πιστεύω θέλετε να κρατήσετε χαμηλά την μπάλα, να μην δημιουργούνται εντάσεις. Όχι, όχι, πια τραγική. Είναι τραγικό πράγμα, παιδιά. Δεν γίνεται τέτοια αλλαγή σε εκείνο το σημείο του. Εδώ λέγαμε άντε να το κρατήσουμε, να το πάρουμε. Βλέπαμε το παιχνίδι. Δεν μπορείς να τους αφήσεις το κέντρο τελείως όταν θα σε πιέσουν αυτοί μετά. Γιατί αναγκαστικά θα αντιδράσεις και θα φυλάξεις το σκορ, έτσι. Απλά μην υπερβάλλεις. Το ότι θεωρούμε κι εμείς ότι έπρεπε να βάλει χαφ τέλος πάντων. Ναι, δεν τρόμαξε εκείνη την ώρα, Σταύρο. Δεν τρόμαξε. Τι να σου πω. Εσύ που το είδες, λες, τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Εγώ εκείνη την ώρα στη μετάδοση λέω ότι προφανώς θα βάλει χαφ. Και το πιο λογικό, εντάξει. Δεν του βγήκε, γιατί δεν έπαιξε η ομάδα τίποτα. Έτυχε να μην του γυρίσει. Πιστεύω, φίλε, και το Μαραντόνα και το Μέση να έβαζε εκείνη την ώρα τίποτα δεν θα παίζει η ομάδα με τόσο άγχος που είχε. Ναι, συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Και τι άλλο ήταν να στον παιδιά. Τέλος πάντων, το ξέχασα. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι. Καλησπέρα. Πάμε επόμενος, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε τώρα. Καλά, εσύ. Κερδίσαμε. Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Κερδίζεις, χάνεις, η κατάσταση είναι ψιλοίδια. Ναι, γιατί ρε παιδιά όμως. Γιατί ρε παιδιά με ταλαιπωρείτε, γιατί. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή να ανακαλύπτει ο Σταύρος, δηλαδή να κάνει το πρωί την πρώτη κουβέντα, ποιοι είναι οι εχθροί μας και να κάνει το τετράδιο μπροστά και να γράφει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Και το να έχει το Τσαλτίδη και τον Ασλαμά και τους στημένους από στημένους σε άλλα μέσα την ΑΕΚ είναι απολύτως κατανοητό και οκ, θα έχει και εχθρούς, δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά ρε παιδιά, να βάζουμε πάνω απ' όλα ότι οι εχθροί είναι μέσα στον ΠΑΟΚ και να βγαίνουν και να κάνουν κουβέντα για το τι είναι το πέναλτι και αν είναι και τι δεν είναι. Πρώτον να πούμε ένα πράγμα. Να πούμε ένα πράγμα. Καμία ομάδα, καμία. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Καλά στην Ιταλία έχουν πάρει διδαξιωρικό άσυντα. Στο Champions League δεν υπάρχει μία ομάδα στον κόσμο που να μην πήρε για να πάρει τίτλο, να πάρει ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα. Εγώ δεν σου λέω για το χθεσινό. Το χθεσινό ήταν περισσότερο από ό,τι δεν ήταν. Και πάω πολύ με τη γνώμη του προπονητή του Ατρομήτου, ότι και εγώ όταν το λέω είναι 50-50. Αλλά είμαι πάω, χρυσή.
και θα πάρω με τον Ατρόμητο μέσα στην Τούμπα ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα. Έτσι γουστάρω. Είμαι ΠΑΟΚ. Μετά από 10 αγωνιστικές. Θα μου βγαίνει μένα ο καρκίνος μια ζωή να βλέπω πέναλτι έξω από περιοχή και το Φορτούνι να παίζει 15 φορές και να παίρνει 20 πέναλτι γιατί παίρνει και από αυτά που δεν πέφτει. Και να βγάζω εγώ τον καρκίνο και μια φορά το πάρω ΠΑΟΚ και να βγαίνει ο ΠΑΟΚτζής ο φίλος και να μου λέει δεν θα γίνω Ολυμπιακός. Μα θα βγει και όταν δεν το πάρεις για να κατηγορήσει τον ΠΑΟΚ. Μη μου το χαλάς, είμαι ΠΑΟΚ, θα πάρω πέναλτι. Ναι ρε, θα πάρω ρε. Και θα και πρωτάθλημα θα πάρω. Και 200 εκατομμύρια έδωσε ο δικός μου πρόεδρος και θα πάρω. Γιατί να μην πάρω. Και τι το χτεσινό τώρα ήταν πέσμα τώρα. Εγώ θέλω καλύτερο πέναλτι. Εγώ δεν θέλω τέτοιο πέναλτι. Θέλω μέσα στο Πανιόνιο μεθαύριο, άμα γνωρίζεται η ομάδα, μια πτώση του ΜΑΚ να δοθεί πέναλτι. Γιατί να μην δοθεί. Άσε ρε τις εκκλησίες και τα τέτοια. Γελάει ο κόσμος να πούμε με τον κάθε ΠΑΟΚΤΖΙ που βγαίνει και λέει είσαι μεγάλη ομάδα. Θεωρείς μέσα στο ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα. Ό,τι παίρνει άκη Ολυμπιακός θα το πάρει εσύ. Πήρε έξω από την περιοχή 2 μέτρα και χωρίς φάουλ άκη πέναλτι. Το πήρε. Ο Ολυμπιακός έπεσε ο Φορτούνης κάτω στο Πανιόνιο χωρίς επαφή. Το πήρε. Η μπάλα χτύπησε στα πλευρά με τον αστέρα του Ολυμπιακού. Το πήρε. Έτσι και να το πάρω κι εγώ. Δεν ήταν ο διαιτητής θυμμένος. Έπαιξε τη μεγάλη ομάδα την έδρα της. Τέλος. Άντε να πούμε με τις ιστορίες κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Με τον κάθε... Πρώτον δεν θα γίνεις ποτέ Ολυμπιακός. Δεν θα γίνεις όσο και να θες. 40 πρωταθλήματα κλεμμένα, καλά, κακά, τέτοια δεν θα πας ποτέ. Όσο ζεις. Δεν θα τα φτάσεις. Οπότε δεν θα γίνεις ποτέ Ολυμπιακός. Μη φοβάσαι. Ούτε προέδρος της φυλακής θα έχεις ποτέ. Ούτε τίποτα. Μη φοβάσαι. Το λέω σαρκαστικά από ό,τι καταλαβαίνετε σε αυτό. Ναι, καλά, το είχα και αυτό, δεν είναι θέμα. Εντάξει. Δηλαδή, κάτσε. Γιατί που είχες πρόεδρο. Αυτή. Τον Πατατούδη. Αυτή. Α, αυτή το είχα. Ναι. Γιατί ο Μπάτμαν ήταν ο κορυφαίος πρόεδρος, πέρασε ούτε από τον ΠΑΟΚ. Για μένα τουλάχιστον. Τέτοιο ΠΑΟΚ τσιδηλίκη εκείνη η ομάδα, εκείνη η περίοδος. Εγώ τότε ανδρώθηκα μέσα στο ΠΑΟΚ τσιδηλίκη με Πατατούδη. Και να πούμε και λίγο αγωνιστικά. Ναι. Αυτό που λέτε. Πρώτον, συγγνώμη στον προηγούμενο φίλο, θα πω ότι αν δεν βλέπεις, αν τον ΠΑΟΚ τον κοιτάς και δεν βλέπεις ότι δεν ξέρει τι θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο, συγγνώμη αδερφέ, μάλλον ή δεν βλέπεις τον ΠΑΟΚ ή δεν ξέρεις από μπάλα. Το λέω φιλικά, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία θέληση μέσα στον αγώνα να πιέζει και να ανακτά συνέχεια την μπάλα έχοντας την κατοχή, είτε παίζει στο Καραϊσκάκι, είτε παίζει στο ΆΚΑ, είτε παίζει στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, είτε παίζει με τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ να καταγράφει ποσοστά κατοχής 70%, να δημιουργεί ευκαιρίες κτλ. Το αν δεν σούταρε χτες είναι και η συγκυρία και το ποιοι έπαιζαν όπως είπε και ο Σταύρος. Που και κάποια σούτα έγιναν απλά απέτυχα. Δεν μπορεί να πεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προσανατολισμό μες στο γήπεδο. Είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισμός, τον έχει πει και ο προπονητής και σε κάθε αγωνιστική το βλέπουμε ότι θέλουμε συνέχεια να κλέβουμε μπάλες και να μένουμε ψηλά. Να χάνουμε την μπάλα και αμέσως να γίνεται ανάκτηση. Και να την κρατάμε με τέτοια. Σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει ο Ελ Καντουρί. Και ας λέει ο Μίσος ότι θέλει. Ο Ελ Καντουρί για μένα είναι κομβικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Τα νούμερα όπως... εσύ ρε Δημήτρη, συγγνώμη. Όταν βλέπεις κάτι και λες στον ΠΑΟΚ, κάνεις μια ανάλυση την επόμενη μέρα, λες πολύ εύκολα. Κοίτα να δεις, εγώ δεν κρίνω με το αποτέλεσμα. Εγώ κρίνω με το... Με αυτό που βλέπω, ναι. Με αυτό που βλέπω. Για τον Ελ Καντουρί, γιατί το λες ρε φίλε και κρίνεις από τα νούμερα μόνο. Γιατί η θέση που παίζει, τα νούμερα είναι ο ορισμός της κρίσης. Και θέλει αποτελέσματα. Είναι πρώτος, είναι γιατί είναι καλύτερη ομάδα, ναι, γιατί. Είναι πρώτος. Ναι, δίκαια. Μετά στην καλύτερη ομάδα παίζει σε σχέση με τους άλλους είναι καλύτερος. Μια χαρά είναι ο Καντουρί, θα ανέβει. Ο Ελ Καντουρί κάνει πράγματα, ειδικά στην ανάκτηση και στην κατοχή, είναι ο πιο κομβικός του παίχτης και μαζί με τον Μαουρίτσιο και τον Τζίμιρο, τώρα είναι τριάδα, είναι η καλύτερη. Ο Ελ Καντουρί. Ο Ελ Καντουρί. Ναι, γιατί, συγγνώμη, χθες το σώτο το ρέτσι μου έκανε, ο Καλογιαννιώτης. Έλα, και με τα αριστερό που δεν είναι και το καλό του πόδι, νομίζω είναι δεξιοπόδα. Ή όχι. Καλά, λάθος. Έχουμε 10 αγωνιστικές και βρήκε μια φορά αιστεία τώρα. Τι μου λες. Τώρα δεν ξυπνάει το που λένε. Άστο να λέει, δεν ξυπνάει το που λένε. Ξυπνάει το που λένε πρώτον, ναι, μαζί σου και. Μην μιλάει δυνατά, μην ξυπνήσει από τότε. Έβγαλα χτες. Τι να πω, άστο. Το ότι δεν έβαλε χαφ στο τέλος. Τώρα τι λέει ο Λουτσέσκου δεν ξέρω. Και έχασε το ούτε και το μέση να βάλει στο Μαραντόνα, άμα έβαλε χαφ, θα έπαιρνε πάλι το κέντρο. Και αν ήταν να βάλει και τρίτο γκολ πέσει του Λουτσέσκου, στο χώρο, έτσι όπως ανοίχθηκε ο τέτοιος, με το Μακ και τον Γκάμπος από εκεί, μια χαρά έβγαινε. Αν υπήρχε και τρίτο χαφ μέσα. Αλλά δεν υπήρχε. Και καθόμασταν τώρα, εντάξει, δεν είχαμε. Αλλά ρε παιδιά, τώρα η μπάλα πέρναγε από το κέντρο με μια
το διώξιμο. Με ένα απλό διώξιμο η μπάλα από το κέντρο περνάει. Και να έχει τώρα ένα βαρύ κορμί μέσα το Σάχο, και άλλο ένα τον Κάνιες που έχει κουραστεί, και να τρέχουμε πίσω από τους παίκτες του Αντρών. Οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν κάνει και τίποτα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Να είσαι καλά και εσύ. Πάμε επόμενος, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Έγινε. Θέλω, παιδιά, να πω δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ, έτσι αφήστε με να... Λοιπόν, το ένα είναι σχετικά για το παιχνίδι χτες που κερδίσαμε, ότι έχει υποβαθμιστεί η τεράστια αξία το να κερδίζει μια ομάδα η οποία όχι μόνο ήταν αίτητη, όχι μόνο είχε κερδίσει τους ανταγωνιστές του στα γήπεδά τους, αλλά δεν έτρωγε γκολ ούτε με αίτηση. Φίλε, το πρώτο πράγμα που γράφω στο blog μου είναι για τον Ατρόμητο, δεν είναι για μας. Το πρώτο πράγμα που γράφω στο blog μου. Ναι. Και αυτή, και αυτή την ομάδα λοιπόν που την κέρδισες και αυτό δεν το είδα πουθενά να τονίζεται, ούτε εδώ στην Αθήνα που τους τα πάσουμε, ούτε και πάνω, την έπαιζες με τα δεύτερα σε σχέση μην σας φανεί παράξενο αυτό, με αυτή την ομάδα που είχες τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ο Λέοβατς είναι πάντα ο αριστερός σου μπακ, ο Ζαμπράνο ο λιμπερός σου, ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, κατά την άποψή μου, έτσι, και να μην γυρνάνε τα εξάρια ή τα οκτάρια να παίρνουν την μπάλα από πίσω. Λοιπόν, και τρεις παίχτες που έχει στο κέντρο που μπορούν να κάνουν μια κάθετη της προκοπής, λείπανε. Μπίσερβαν, Μπέλκας και ο Μαουρίσιο. Ναι. Έτσι. Και σου έλειπε και ο Πρέγιοβιτς. Αυτοί δεν ήταν ελλείψεις. Ελλείψεις ήταν ο Γιαννούλης με τον Χατζησαΐα, να πούμε, και τον Ουάρντα. Έτσι. Αν θέλουμε να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι μεσάνυχτα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια τεράστια για μένα από πλευράς αξίας νίκη, όπως επιτεύχθηκε. Και πάμε τώρα στο άλλο, στο επικοινωνιακό κτλ. Ειλικρινά, επειδή είμαι 58 χρονών και έχω δει πολλά, έχω δει τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι, και από κοντά, εγώ να σας πω κάτι για το επικοινωνιακό. Το 73, το 1973 εννοώ, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη Λιόν, έτσι. Mm-hmm. Ο Μακαρίτης, ο Βασίλης, ο Σεριανίδης άφησε έξω την τηλεόραση και δεν έχουμε αυτά, πηγαίνοντας κόντρα με τη Χούντα τότε. Με τη Χούντα. Ρωτήστε τους παλιούς να σας πούνε τι περίπτωση ήταν αυτό το πράγμα. Και πόσο τιμωρήθηκε και τι, πώς τον είχαν και μέσα, να πούμε, μέχρι για να μην δει και ο ίδιος. Γιατί έδιναν λίγα λεφτά, Ορίστε. Γιατί έδιναν λίγα λεφτά για την κάλυψη. Γιατί είχε τον Τζαμπουκά να λέει ότι θέλω την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι κάτω, ρε φίλε Δημήτρη. Γιατί είχε αυτό το Τζαμπουκά. Και εδώ έχουμε, μη μας κατηγορήσουν και τα λοιπά. Και βγαίνουν οι βαρούχες, είναι απίστευτο, Βγαίνει ο προπονητής του Ατρομήτου και λέει είναι 50-50 και βγαίνουν ο κάθε απιθανόπουλος, να πούμε, καθηγητής βαρούχας και δεν ξέρω πώς τους λένε όλους αυτούς, να πούμε, και όλοι βέβαια είναι ορχιστρωμένοι, έτσι, ανύπαρκτο και τα λοιπά. Και εγώ βγήκα εδώ σε ένα, χθες το βράδυ, να είμαι στο Sport FM, άλλη ιστορία αυτή, Δημήτρη μου, έτσι, αμαρτωλή, και λέω συγγνώμη. Είναι καλύτερος ο καθηγητής, να πούμε, Τσίκινες ή Βαρούχας από τον καθηγητή Μιντιούρη. Πώς θα τα βρω. Έχω τα ματάκια μου και βλέπω. Αυτό το πέναλτι δίνεται σε όλοι. Αν είχε δοθεί στον αγώνα Λαμίας Κέρκυρας, δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας με τη φάση. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, ο ΠΑΟΚ της πείραξε, γιατί όπως είπατε πάρα πολύ εύστοχα, τρεις μήνες περιμένανε, είχαν εγκανιάσει, να πούμε. Να γίνει καμιά φάση. Έγινε. Λοιπόν, καλησπέρα. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο που θέλω να πω, παιδιά, κανονίστε τα εσείς με πάνω να έχετε μια επικοινωνιακή πολιτική. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι απίθανοι εδώ πέρα και να κάνουν, να πούμε, το άσπρο μαύρο. Καλό μεσημέρι. Αυτό. Να περιμένουν οι επόμενοι για λίγο να ακούσουμε ώρα. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το Γυράδικο. Το Γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του Γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το Γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό. Τα Γυράδικα. Ποια Γυράδικα. Ένα είναι το Γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-7575-7578 και έφτασε στην πόρτα σου. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σας. Δεν περίμενε. Ο επόμενος όμως περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, την επόμενη επίσκεψη, παιδιά, για να λύσουμε το επικοινωνιακό των οπαδών, θα είναι στα γραφεία. Θα είναι σε όλα τα στελέχη του ΠΑΟΚ, να είναι σε εγρήγορση
και να κάνουν όλη τη δουλειά τους και όχι δημόσιες σχέσεις. Γιατί δεν μπορεί να πάνε σε πόλεμο οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί και οι στρατηγοί να κάθονται. Έτσι. Πάμε όλοι μαζί εναντίον τους. Έχουμε αυτό που ζούμε είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην ιστορία. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της φάσης λέει ότι είναι δύσκολη φάση και όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή ο ίδιος που το κάνει λέει ότι είναι δύσκολη φάση εκτός από όλους τους υπόλοιπους. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι έχουμε να κάνουμε, έτσι. Εδώ επιλέγει η Νόβα το απίθανο να δείξει, δεν ξέρω το είδατε, τα είδατε τα highlights, Νόβα. Δείχνει το offside του Ατρομήτου σε super slow motion. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Όλα τα δείχνει σε slow motion, δηλαδή και βάζει και γραμμή. Βάλε και δες τα highlights, του Πρίγιοβιτς το δείχνει σε κανονικό replay και του Ατρομήτου το δείχνει σε super slow motion. Τώρα υπερβολικός είσαι. Δεν είμαι υπερβολικός, αγόρι μου. Κάτσε και δες ότι δεν είναι θέμα υπερβολής. Το βλέπεις. Μα όπως και να σου το δείξει σε αργή κίνηση, βγάζει συμπέρασμα. Δηλαδή δεν βγάζει άλλο συμπέρασμα. Άμα σου το δείξει, ρε Δημήτρη, την κίνηση που κάνει τις τρεις κινήσεις σε 6 δευτερόλεπτα, φαίνεται 10 φορές πιο κραυγαλαία η φάση. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Και μιλάμε για μια Νόβα η οποία είναι για μένα ένας από τους βασικούς παράγοντες που έφτασε εδώ το ποδόσφαιρο, γιατί δεν πίεζε ποτέ ενώ ήταν ο κύριος χρηματοδότης να ανέβει το επίπεδο και άφηνε όλους αυτούς εδώ τους τύπους να κάνουν την πολιτική. Ναι, έπρεπε να φύγει, λες. Τι να κάνει, λέει, γιατί πίεσε, πώς δεν πίεσε. Έχει απειλήσει, έχει κάνει, πώς δεν πίεσε. Ποιες ήταν οι απειλές, δηλαδή. Πώς δεν έχει απειλήσει και για μείωση και για διακοπή συμβολέου. Δεν είναι με τη μείωση, ρε φίλε. Φεύγεις. Άμα αυτό το προϊόν, δηλαδή τη άρεσε το προϊόν που είχε. Δεν τη άρεσε, δεν τη άρεσε. Αυτό ακριβώς. Έπρεπε να πιέσει. Δηλαδή, ακόμη και τώρα πιέζει για να επανέλθει. Μην βγάζει, οι ομάδες δεν είναι. Μην βγάζει τώρα. Μην λέει, οι ομάδες δεν κυρίως. Μα και οι ομάδες, ρε αγόρι μου. Αλλά δεν μπορεί τώρα τα play-off να, πούμε, να θεωρούνται ως προσφορά στο άθλημα και να πιέζει να επανέλθουν. Και για να έχει 15 παιχνίδια ακόμη ανούσε όπως τα περσινά που οι ποδοσφαιριστές κόντουσαν να πεθάνουν στο γήπεδο. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό θέλει. Τι θα κάνουμε. Ναι, εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως το προϊόν και γενικά συνολικά το ποδόσφαιρο να ανέβει, έτσι δεν είναι. Ας ψηφίσουν οι ομάδες μείωση των ομάδων. Μπορούν. Ξέρεις πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να ενωθεί. Πρώτα απ' όλα για αυτό που είπε ο φίλος για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εδώ δεν μπορούν ψυχίατροι να το λύσουν. Να το λύσουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι. Έχει εδρεωθεί πλέον στις τάξεις των οπαδών μας ότι είμαστε πρώτα αντι-ΠΑΟΚ και μετά ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε τα πάντα. Εχθές έτσι και έμπαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πείστε ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε 5. Το χειρότερο είναι που γράφουν την ώρα του αγώνα. Πώς μπορούν, ρε φίλε. Μας δουλειά μας είναι και δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε. Εκείνη είναι τρέλα. Δηλαδή εκείνη την ώρα είναι, λες ότι είσαι. Τι να πω. Δεν μπορείς ψύχρεμα. Αν έγραφε ο καθένας αυτά που λέμε την ώρα του αγώνα, θα αυτή τη στιγμή θα ήμασταν όλοι ο ένας άδειε μπουνιές στον άλλον. Πρέπει με καθαρό μυαλό, αν θέλεις να προσφέρεις την ομάδα σου. Δεν μπορεί εχθές να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να λένε ότι ο Τζάλο Μακάμπος είναι αρνητικός. Όταν έχει δώσει 4 πάσες για καθαρά γκολ. Άλλο είναι αυτό. Και τα χάνουν. Αυτή είναι ποδοσφαιρική εκτίμηση. Άλλο. Αυτό γίνεται παντού. Αυτό. Εντάξει. Αγόρι μου, διαφωνείς για την απόδοση ενός παίκτη. Με φάση τα πραγματικά γεγονότα. Τι βλέπουν τα μάτια σου. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνει ο άλλος τον Καντουρί πάσα στο πέναλτι να τη βάλει μόνος και δεν το βάζει ο άλλος να λέει φταίει ο Πασέρ. Αυτό που δεν μπορεί να γίνεται είναι να είναι μόνιμα κατηγορούμενος ο ΠΑΟΚ. Από τους ΠΑΟΞίδες. Ξαναρωτάω, αν δεν το έδινε το πέναλ, τι θα γινόταν από τους ΠΑΟΞίδες κατά του ΠΑΟΞ. Τι θα γινόταν, θα λέει ότι σε κάνει ΑΕΚ, μα οι ίδιοι που λέγανε το site του Μαρινάκη, για να λέμε με ονόματα, που έλεγε ότι σε έπιασαν κορόιδο Ιβάν, σε κοροϊδεύει ο Μελισανίδης, εχθές μιλούσε για μαϊμούδες και χαλίφιδες, ρε παιδιά. Ναι. Και υπάρχουν ΠΑΟΞίδες που συμπλέουν η άποψή τους με αυτούς. Αυτό, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθείς ότι έχεις θέμα, ρε φίλε. Ότι είσαι οπαδός του ΠΑΟ και συμπλέεις με τον Μαρινάκη, τον Καραπαπά και όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο payroll για να σου κάνουν ζημιά. Και οι οποίες σου την κάναν τεράστια ζημιά πέρυσι, έτσι. Σου δημιούργησαν οικονομικό πρόβλημα, σε τιμώρησαν με 7 αγωνιστικές μετά τον τελικό, σου στέρεσαν τη χαρά να πανηγυρίσει ένα τίτλο μετά από 14 χρόνια. Και ξαναπήρες πέναλτι μετά από 18 μάτς. Και εσύ συμπλέεις μαζί τους. Και πείτε μου εσείς, κάντε μια έρευνα, ρε παιδιά, υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη που πήρε 7 σερί εντός έδρας παιχνίδια, όλα νίκες. Σιγά μην έπαιξε άλλη ομάδα στον πλανήτη 7 μάτς ενδεχόμενα χωρίς κόσμο. Εκτός αυτού και να πήρε νίκες. Ο Ατρόμητος πήρε και κλεισμένο το θυρών διπλό και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Χαλήφης ο Ατρόμητος.
Για να μην ξεχνάμε, γιατί και τον τρόμα, τώρα θα τον βγάλουμε ότι είναι η κολοπετινίτσα. Μέχρι να μας κερδίσει, αν κάναμε εμείς τρία διπλά σε Ξάνθη, Καραϊσκάκη και ΟΑΚΑ, θα βγαίναμε γυμνοί στην Αριστοτέλους και θα χορεύαμε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Το κορυφαίο μήνυμα της χρονιάς έρχεται 13 και 35, σήμερα 21 Νοεμβρίου. Καταλήγει. Ο μόνος που παλεύει στο διαδίκτυο για τον ΠΑΟΚ είναι ο Γιώργης και ο Κόλκας. Μπράβο ρε φίλε. Τι ζούμε. Ο Γιώργης και ο Κόλκας είναι οι μόνοι. Ο Κόλκας και ο Γιώργης. Έχει δίκιο. Πρώτα ο Γιώργης και μετά ο Κόλκας. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν μπορεί να πει. Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σταύρο. Γεια σας. Σας καλώ από το εξωτικό και ασπόμαυρο κερατσίνι ή κατά τα κόκκινα παλιφάδια Πορτολεόνε. Ναι. Έτσι για να χαλαρώσω λίγο την ατμόσφαιρα, να πω ένα tip από το σαββατιάτικο αγώνα του βόλεϊ με τον εθνικό που δώσαμε, παιδιά. Είμαστε καμιά τριανταριά άτομα από την Αθήνα, ΠΑΟΚτζίδες. Φιλική ατμόσφαιρα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά του εθνικού. Απλώς να αναφέρω ότι στο δεύτερο σετ ήρθαν 2-3 παιδιά από τους φανατικούς και μας φέρανε 5-6 μπύρες να μας κεράσουν και να μας δείξουν και να μας πούνε ότι αυτή μια ζωή θα είναι μαζί μας. Και το πρόβλημά τους θα είναι πάντα ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Θέλω να ο Άρης γιατί? Ο Άρης γιατί? Βάζουμε μαζί πλέον, ό,τι και να γίνει. Βάζουμε όλα στο μπλέντερ και τα γενικεύουμε. Ναι. Αυτό, έτσι ως... Καλά έκανες, καλά έκανες. Όσο για το χθεσινό παιχνίδι, εδώ από την Αθήνα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, το κλίμα καλά το δουλεύει. Ο Μπραουδάκης, ο Χελάκης, ο Βεργής, ο Μίχος που τον άκουγα τώρα πρόσφατα. Όλοι λένε τις απόψεις τους, όλοι λένε τις απόψεις τους. Και δυστυχώς εμείς δημιουργούμε το βούτυρο στο μαχαίρι τους. Έχουμε τόσο ενοχική συμπεριφορά και διάθεση και καλούμαστε εμείς να λουστούμε όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στο κάτω-κάτω τι έχει ο ΠΑΟΚ πάρει για να πρέπει να το λουστεί, να το φορτωθεί πάνω του. Και με ανθρώπους εδώ δικούς μου ΠΑΟΚτζίδες που μίλησα δυστυχώς το πρωί, όλοι έχουν να λένε ότι δεν πρέπει να παίρνει ο ΠΑΟΚ τη διαπέναλτι, δεν έχει ανάγκη, δεν παίρνει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ο κάθε Βαρέλα και ο κάθε Κάμπος. Λες και στο παράδεισο του ελληνικού ποδοσφαίρου όλες οι άλλες ομάδες μας κάνουν και τρίβουμε τα ματάκια μας με την αγωνιστική τους απόδοση. Αυτός ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλους. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν μπορεί καμία ομάδα να γυρίσει μάτσο με τον Ατρόμητο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Εκτός έδρας δεν είναι καλός, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ο μέσος όρος είναι ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς και νομίζω ότι παρουσιάζει και τάσεις βελτίωσης. Είχε πολύ αργή κίνηση το καλοκαίρι και τώρα προσπαθεί να μαζέψει. Νομίζω ότι είναι φανερή η βελτίωση του αγωνιστική με την αγωνιστική. Λιγάκι αυτό που αγαπάμε να το στηρίζουμε και το αγαπάμε όχι επειδή είναι αυτό που εμείς θέλουμε να είναι. Το αγαπάμε γιατί είναι ένα κομμάτι από εμάς τους ίδιους. Είτε είναι καλό είτε κακό το στηρίζουμε. Και πρέπει να γίνουμε και λιγάκι καιροσκόποι, λίγο βαθμοθύρες. Είναι ενδέκατη αγωνιστική. Καλύτερα να μην παίζουμε καλά και να παίρνουμε το παιχνίδι παρά να παίζουμε μπαλάρα και να χάνουμε βαθμούς όπως κάναμε τόσα και τόσα χρόνια. Δόξα τω Θεώ έχουμε χορτάσει. Και τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ που κάποτε μεγαλουργούσε είδαμε πόσα πρωταθλήματα για διάφορους λόγους την αφήσανε και πήρε. 6 μήνες είναι ακόμα, 5. Να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Σαν 6 χρόνια ακούστε. Κάνουμε το στηρίζουμε. 6 αιώνες. Αν δεν έχω άσπρα μαλλιά τέλος του χρόνου, θα είμαι DNA προς εξέταση. Να ξέρεις. Να είσαι καλά, φίλε, χαρήκαμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, γεια. Πάμε, επόμενος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είστε καλά. Καλά, μια χαρά. Τι να πω. Πάντως, εγώ δεν είδα τέτοια. Μου ήρθε τραγικοποιείτε λίγο τα πράγματα. Δεν είδα τέτοια αντιμετώπιση του. Ίσως από μια μειοψηφία το λέει αυτό το πράγμα. Από εμάς τώρα. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Χειρότερα είναι. Η άποψη. Καλά, ο καθένας έχει την άποψή του τώρα. Εντάξει. Ναι. Πάντως, επειδή είχαμε την τύχη μέσα σε εισαγωγικά να ζήσουμε 20 χρόνια παράγκαση κλιματικής οργάνωσης, μπορούμε να καταλάβουμε ένα παιχνίδι όταν ο διαιτητής θέλει να βοηθήσει. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή δεν ξεχνάμε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός πάντα κέρδιζε πέναλτι και ο αντίπαλος έμεινε με 10. Άσο, τα ξέρουμε, τα έχεις ζητήσει εσύ. Μας έχουν βγει τα μαλλιά και τα μυαλά με αυτά που βλέπαμε. Δεν μπορούν να μας πείσουν ότι είναι το ίδιο πράγμα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται σε κάθε φάση του ΠΑΟΚ που είναι 50-50 είναι, να εξισώνεται 20 χρόνια παράγκας. Όπως κάποιοι προσπαθούν και στην προηγούμενη κουμπή που ήσουν εσύ, Δημήτρη, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δηλαδή. Η ΑΚ και η κέρδηση με πέναλτι που δεν ήταν.
Αλλά το φέτος δεν είναι καμιά ομάδα που να ευνοείται ιδιαίτερα. Όχι, όλοι ευνοούνται, όλοι αδικούνται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς 20 χρόνια χούντας σε κάνουν κάποια πράγματα να σου φαίνονται αφύσικα. Τέλος πάντων, τώρα για την ομάδα, εγώ βλέπω ότι θα βελτιωθεί. Κάποια λάθη κάνει ο προπονητής της. Δεν ξέρω. Για αλλά μένα καλό κάνει. Συγγνώμη, δεν σε πάρει δεν κάνει. Σου λέω κάποια λάθη κάνει. Πες, κάνει κάποια καλά και κάποια λάθη. Ξεκίνα από το σωστό. Πες, κάνει κάποια καλά, κάνει και κάποια λάθη. Δεν τονίζουμε κάτι... μόνο τα λάθη, θα λες και τα καλά. Κάτι παρουσιάζει ο Φουκαράς αυτός. Κάτι κάνει. Να σου πω κάτι, τα λάθη για μένα είναι ότι έχεις τόσα στημένα και δεν έχεις μια κομπίνα να εκμεταλλευτείς και να βάλεις ένα κόλλο στημένο, όπως δεν το έχεις κάνει φέτος. Εντάξει, θα το συμφωνήσω μαζί σου σε ένα βαθμό. Αλλά από εκεί και πέρα κάνει και καλά αυτό σου λέω, δεν σου λέω τα κάνει όλα. Έχεις τον Μπρίγιοβιτς που είναι παίκτης εντός έδρας όπως το έχεις πει και εσύ, που εκτός έδρας δεν μπορεί, δεν τον βάζεις από την αρχή. Όπως δεν έβαλε και άλλες φορές παίκτες που ήταν από εθνική. Και ο μόνος που έχει βάλει είναι ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν πήγε καλά όταν τον έβαλε μετά την εθνική. Έγινε φίλε, καλό μεσημέρι. Γι' αυτό κάνουμε συζήτηση. Για να ναι, γι' αυτό ρε αγόρι, απλά σου λέω μίλες μόνο το κακό. Πες και το καλό. Όχι, το καλό είναι ότι κάνει μια ομάδα που έχει άμυνα που δεν τρώει κόλμη με τίποτα σχεδόν. Να το πούμε κι αυτό. Έγινε, για ναι, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα από Αγγλία. Από Αγγλία. Δημήτρη. Έλα. Πιστεύω ότι ζούμε ξεκάθαρα εποχές Μαΐου μετά τον τελικό αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς διαπιστώνω ότι είναι φρικόδες το ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν έχει διδαχθεί τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έχει μια στρατιά από δικηγόρους και δεν έχει μισό άτομο στο επικοινωνιακό της επιτελείο. Τίποτα κάνει επικοινωνιακή πολιτική ο Γιωργάκης και ο Κωστάκης αυτή τη στιγμή. Έχουν ακροβολιστεί όλα τα σνάιπερ των αντιπάλων σε όλα τα ραδιόφωνα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς παίζουμε το πουλάκι μας, φίλε. Αυτό, όπως το λέω ακριβώς. Ακόμα και το SDNA για μισή ώρα μετά τον αγώνα, στα είπα και προσωπικά, δεν ξέρω τι έγινε, βρείτε τα μεταξύ σας, αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα που έγινε. Και μπάνερε πάνω στην επικεφαλίδα, μετακόμισε το Καραϊσκάκι στην Τούμπα. Τι γελιότητες είναι αυτές, ρε. Δεν ξέρω, παραπάνω δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τα δικά σας είναι δικά σας. Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, παιδιά, εμένα με ξεφτέλησε κανονικά ο Λουτσέσκου. Δηλαδή όταν έβαλε το Βιερίνη αριστερό μπάκλαιο, τον αχρηστέψαμε τον παίκτη, θα παίζουμε με 10. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι με το Βιερίνη μπροστά είμαστε ένα επίπεδο πάνω, αλλά με το Βιερίνη στα μπακ είμαστε 2 επίπεδα πάνω. Τώρα αυτό καθένας το κρίνει όπως θέλει. Αν πρέπει να θυσιαστεί ένας ίδιος παίκτης για να παίζει αριστερά και να έχω συνέχεια έναν μάτος σε άσπρο χρώμα, εγώ πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει εκείνος ένα πρόβλημα. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το πούμε. Ναι, βεβαίως. Το γνωρίζω, το καταλαβαίνω. Αν δεν του αρέσει κάτι ενός... Είναι απίστευτο το πώς ανοίχτηκε το παιχνίδι από τα αριστερά. Απίστευτο. Ήταν και ο Μακ καλός, δεν ήταν κακός ο Μακ χθες. Ναι, και ο Μακ καλός, αλλά ήταν απίστευτο πώς επιτέλους είχαμε σέντρες από τα μπακ, κάθετες από τα μπακ. Δηλαδή, παιδιά μιλάμε, ήταν σαν να ανοίξαν τα μάτια μας από αριστερά. Παρότι δηλαδή, πραγματικά... δεν βγήκε στον γκολ. Μόνο το πέναλτι. Και κάτι ακόμα. Να ξέρετε ότι αυτοί που έχουν σκάσει περισσότερο είναι οι αεξίδες. Μεταξύ μας τώρα το ξέρετε και εσείς, δεν χρειάζεται, κυκλοφορείτε στην πιάτσα. Οι αεξίδες, οι οποίοι παιδιά όποτε έχουν δύσκολο αγώνα, οι ορισμοί τους είναι ο Σιδηρόπουλος με τον Ολυμπιακό, ο Καλογερόπουλος εκτός με τον Παναθηναϊκό, ο Μάνταλος εκτός με τον Πανιόνιο και περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποιο θα μας στείλουν στη Σμύρνη. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Να δούμε. Και ας πάρει επιτέλους, παιδιά, μια φορά προνοήσει, είπα, από πριν. Να μην τρέχουμε μετά. Μετά. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλησπέρα. Να είστε καλά και να γίνετε. Επόμενος, γεια σας. Έλα. Διάλειμμα θα κάνουμε. Όχι. Εμείς καπνίζουμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Μη καπνίζει, ρε Σταύρο. Περίμενε με. Ναι, ναι. Έχει ένα καλό Λουτσέσκου. Άντε, πες ένα καλό, ρε φίλε, γιατί όλοι τα κακά λένε. Είναι παππούς. Έχει καλές συμπατριώτισες. Πολύ δυνατό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, φίλε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με κάποιον σήμερα. Έτσι, μπράβο. Το δεύτερο. Ο μπαμπάς όμως εκεί που δουλεύει είναι καλύτερες. Ναι. Που δούλευε. Ρωσία, νομίζω, Ουκρανία. Ουκρανία. Καλές και αυτές. Οι άλλες είναι όχι, πιο κοντά. Όχι. Άστο, ρε φίλε. Ναι. Λόγον έξοδα. Λοιπόν, όσοι λένε ότι πήραμε η δική μας Μαϊμού πέναλτι, Μαϊμού παοξίδες είναι αυτοί και πρέπει να ντραπούν και να κοπούν από τις εκπομπές. Λιγόψυχοι παοξίδες που δεν ξέρετε παρακάτω τι Τούμπα ποιο γήπεδο υπάρχει.
Άντε, μην πω κανένα χειρότερο. Άδρεφε παόξιδε μαγειρεύει. Όχι, ρε, σιγά, ρε, μην χαρακτηρίζει. Α, λέει ο καθένα ότι θέλει, απλώ να μην βγαίνει μένο. Μέχρι στόκι και τέτοια, όχι παραπάνω. Σιγά τώρα. Καλησπέρα, γεια σα. Επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σα. Άκουσα μόνο την αρχή τη εκπομπή, δηλαδή τον πρόλογο που έκανε ο Σταύρο. Θα συμφωνήσω όχι απλά 100%. Καλύτερα από αν την κατοχή του ΠΑΟΚ θα συμφωνήσω πιο πολλά. Λοιπόν, πραγματικά άκουσα την προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρη μου, που είσαι και εσύ εκεί συμμετέχεις, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου κακώς συμμετέχεις. Ναι, όχι. Πραγματικά. Όχι, δηλαδή μιλάω κυριολεκτικά σοβαρά. Βγάζει μια λύπηση όμως, βγάζεις ένα... Βγάζω λύπηση γιατί εγώ, σαν ΠΑΟΚ, θέλω να ακούω και την άποψη του ΠΑΟΚΤΣΙ, του σωστού του Αργινού, του σωστού του Ηρακλειδέα, γιατί θέλω και εγώ να είμαι σωστός φίλαθλος. Δεν θέλω δηλαδή ο Ηρακλειδέας, ο Αριανός... Ναι, από χιούμορ λίγο εστερούν είναι η αλήθεια. Είναι λίγο... Δεν είναι χιούμορ. Από ατάκες και από χιούμορ λίγο εστερούν. Ναι, εγώ το έκλεισα σε 5 λεπτά το έκλεισα. Γράφω την εκπομπή σας για να ακούσω αργότερα. Έχω ένα σύστημα, ένα application, το γράφω. Πατάω την έναρξη, άκουσα το Σταύρο που τα είπε πάρα πολύ σωστά. Πραγματικά τα είπε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή... Ο Γιώργης και ο Σταύρος είναι. Ο Σταύρος, δεν θα επιτρέψω ας πούμε και ακροατές, εγώ δεν θα επιτρέψω ακροατές να λένε Γιωργάκη. Ποιος είναι ο Γιωργάκης, τον λέει ο Καραπαπάς Γιωργάκη. Θα τον λένε και εμείς οι Παουκτσίδες Γιωργάκη. Όχι, Γιώργης, είναι και ο ίδιος ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Ναι. Αφού έτσι θέλει να λέγεται, γιατί να κάνουμε παρατήσει ονόματος για να υποτιμήσουμε κάποιο πρόσωπο. Ναι. Αυτό για μένα είναι χειρότερο από το να σε βρίσω. Να παραποιούμε το όνομά μας που μας βαφτίσαν ή ονομάζουμε κάνουμε και να σας άρεσε σαν να σας λέω κάπως υποτιμητικά. Όχι. Γιατί να το κάνουμε και στον αέρα μάλιστα της πόλης όλο αυτό το κλίμα. Αυτό είναι αρνητικό. Ό,τι το σήμα που δώσουν από Αθήνα, αυτό ακριβώς χρησιμοποιούν τα αρτζιανά της Θεσσαλονίκης και οι δίθεν όπως ακριβώς είπατε παοκτσίδες. Γιατί αυτοί πραγματικά δεν είναι παοκτσίδες. Το αρνητικό το κλίμα εδώ και ένα χρόνο έχει περάσει ποσοστά κατοχής του θετικού κλίματος. Να το ξέρετε, παιδιά. Όπως έχει περάσει ποσοστά κατοχής του αρνητικού κλίματος γενικότερα στην Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς φύγαμε και είμαστε στο εξωτερικό. Από αυτού του αρνητικού κλίματος φύγαμε. Πού είσαι? Και έχω μια... παίρνω τακτικά από Ελβετία. Ναι. Γνωστός σου φουπάω ξεδίχης. Ναι, αλλά είμαι ΠΑΟΚ όμως, εσύ λέει. Είμαι ΠΑΟΚ, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω την ομάδα. Είτε ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Εγώ θα χαρώ. Είτε θα έχανα, πάλι θα χαιρόμουν για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα χαιρόμουν για τον Ατρόμητο ή θα έβγαζα, ας πούμε, καΐλα για τους ΠΑΟΚτσίδες. Τι είναι αυτός, τι είναι εκείνος, τι είναι ο άλλος. Εμείς έχουμε εδώ ένα χώρο, πάμε όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες και το βλέπουμε εκεί. Εγώ καθημερινά μαλώνω. Καθημερινά, σε κάθε αγώνα. Υπάρχουν αρκετοί και εδώ. Μην νομίζετε, παντού υπάρχουν. Αλλά εδώ είναι σε μειονεκτικότητα. Δηλαδή εδώ είναι ένας δύο, τους ελέγχεις. Τους βάζει στην αγωνία, τους βάζει και τουαλέτα το βρουν αγωνία. Να σε αφήσουν ήσυχο. Δημοκρατικά, ναι. Κάτω όμως, κάτω τι να κάνεις. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το κακό είναι γενικό. Η αρνητικότητα είναι ένα κλίμα. Να σας πω ένα και τελειώνω και κλείνω. Ο κύριος Σαλτίδης, λοιπόν, που από όταν αποφάσισε ο Σαλτίδης και είχε πει ότι εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτός μου θύμισε αυτόν, βγαζημένος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΑΝΕΛ, οτιδήποτε υπάρχει. Α, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση με αυτό, όχι. Τότε έχει πρόβλημα. Εντάξει. Άστονα, μην ασχολείσαι. Άστονα. Να σε καλά. Να σε καλά, χαρήκαμε. Καλημέρα στον επόμενο. Τελευταίος. Τι με έρμπορ, θα τελειώσουμε. Έρμπορ. Αυτά. Με λυπήθηκαν να κάνω τσιγάρο. Αυτά. Συγχαρητήρια στο φίλο το 599. Το μήνυμα γράφει ιστορία στα Ερτζιανά της πόλης, στο δικό μας αέρα. Φίλε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο μπροστά στην ατάκα αυτή την τελευταία. Να είσαι καλά. Forza Plus, σήμερα για όλη την ανάλυση της κατάστασης, της απόψης μας, την περιγραφή του αγώνα, την κριτική, όλα τα παρασκήνια, τις δηλώσεις ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Α, ναι, δεν είναι ντροπή μας. Γιατί ό,τι και αν έγινε, οι φάσεις, τα γκολ, τούμπα, τα πέναλτι, αυτό διετής, δεν υπάρχει συγκλονιστικότερη στιγμή από αυτή στο ξεκίνημα.
Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχουν και λόγια να περιγραφεί η κίνηση των ανθρώπων του ΠΑΟ και των παιχτών να συνοδεύσουν στο ξεκίνημα και στην παρουσίαση ανθρώπους πάνω στα μαξίδια. Το τονίζει η Forza Plus σήμερα, νομίζω είναι η μόνη που το τονίζει. Πολλές φωτογραφίες, όλη η ανάλυση, οι δηλώσεις, σελίδες άπειρες για τον αγώνα του ΠΑΟΚ και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ γύρω από τον ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς, από την εταιρεία ΕΕ, με πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλητους, κράσπεδα, πλάκες οδηγούς για τυφλούς, με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, και αυτό προσέξτε το, στο ωραίο καστρόν η έκθεση. Ο ΤΕΚΟ ήρθε να περάσει τεκταίο 10-20-30 για έλεγχο οχήματος και με 10% έκπτωση για τα 10 χρόνια της ΟΤΕΚΟ. Κέντρο ανακύκλωση οχημάτων των αδελφών της Λιμπόνης στο 2317-85-444. Ένα τηλεφώνημα για να γίνουν γρήγορα και νόμιμα όλες οι διαδικασίες για να πάρεις το πιστοποιητικό διαγραφής. Με είδη υγιεινής φτύκας στην Καρατούμπα κλείνουμε την εκπομπή. Τα επόμενα πλακίδια ιταλικών και ισπανικών οίκων. Και βεβαίως ξανά μαζί μας το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν είσαι ιδιώτης, αν έμεινες από μπαταρία, που όλοι μένουμε από μπαταρία κάποια στιγμή, γιατί δεν προβλέπουμε πότε θα μείνουμε, κάποια στιγμή γίνεται το κακό, χάνεις την ώρα, ένα τηλεφώνημα 2310-545-999 και γρήγορα έρχονται 24-24 ώρες εξυπηρέτηση με μπαταρίες αυτοκινήτου Fiam, Technica, Bosch στα 3 καταστήματα στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Συνέχεια με φουλ επίθεση, με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, από τώρα μέχρι και τις 3 εδώ στον Λίμπερο.